Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς το μοναδικό που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και αυτοί, επειδή έχουν πολύ μεγάλη πείρα, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. 9.55 καινούριο το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95.5. Στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό. Και όσοι μας ακούτε και δεν έχετε μονάδες στο κινητό, να πω ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών,
με όλα τα μοντέλα του Hyundai εκεί στην έκθεση, να τα δείτε, να τα απολαύσετε, να τα οδηγήσετε, να δείτε αν ταιριάζουν στα δικά σας γούστα, και με μια απίστευτη προσφορά για μια ακόμη φορά για το Hyundai i20. Γνωρίζετε όλοι γιατί αυτοκίνητο μιλάμε. 10.490 ευρώ δεν θα το βρείτε πουθενά άλλου. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο και κάντε το δικό σας. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό στο Μετρόπολης 95,5 συνεργασία με τη Βόλτον. Ρεύμα δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο. Καλά ακούσατε, για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις ξεκίνησαν, 45 τον αριθμό, δηλαδή 45 τυχεροί θα έχουν δωρεά ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrosports.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεά ρεύμα για ένα χρόνο. Είτε είσαι ιδιώτης είτε επαγγελματίας. Το ρεύμα που θα καταναλώσεις, όσο και αν είναι αυτό, στο πληρώνουμε από το διαγωνισμό. Συντονιστείτε 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4 μόλις ακούσεις το όνομά σου. Δεν χάνεις χρόνο, είσαι ο τυχερός, είσαι ο εκλεκτός. Τηλεφωνήσε εντός 30 λεπτών στο 2310 και τα 390, λες το συνθηματικό Βόλτον και αυτόματα κερδίζεις. Και μην ξεχνάτε, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας powered by Volton, ρεύμα εμπιστοσύνης. Αν πεινάς, deliveras.gr, πάνω από 2.500 προσφορές να διαλέξετε ό,τι γεύμα θέλετε, ή αν δεν έχετε κατεβάσει το σχετικό application στο κινητό ή tablet, κάντε το τώρα. Μπορείτε ακόμα και αν είστε περισσότερο από ένα σπίτι να παραγγείλετε από δύο καταστήματα και η παραγγελία σας να μπει σε ένα λογαριασμό, σε ένα καλάθι και να φτάσει το συντομότερο κοντά σας. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη, λέω, η εθνική ομάδα είναι στα μπαράζ. Και επίσημα δεν έγινε κάτι το απίθανο. Αλλού γίνανε απίθανα. Στην Αμερική, δεν ξέρω αν έχεις μάθει λεπτομέρειες για το τι έχει συμβεί εκεί. Τι έγινε στην Αμερική? Καταρχήν διασύρθηκα, κέρδισε η Βραζιλία 3-0 τη Χίλη. Είδαμε και ο... Κοίταξε, κόκκινε. Εδώ υπάρχει μια παράνοια. Δεν παρασύρθηκες, δεν έγινες Βραζίλη. Απλά εσύ έκανες ένα λάθος, πιστεύοντας ότι όλες οι χώρες, όλες οι κουλτούρες είναι το ίδιο. Δηλαδή, πήγαινε στην Καλαμαριά ο ΠΑΟΚ, προηγήθηκε 1-0 και πήγαν να δίνουν το Μίτσελ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ναι. Και θα πλακώναν και τον προπονητή τον Καραγεωργίου αν δεν κάθονταν να χάσει. Καθίσαν και χάσαν. Πήγε Μονπελιέ στη Μαρσέη. Ναι. Και από τις προηγούμενες μέρες απειλούσαν. Ναι, ναι. Τους παίκτες της Μονπελιέ, της Μαρσέη, ότι αν δεν χάσουν από την, από την Μονπελιέ, θα τους δίνουν. Και χάσαν 1-3. Και να πάρει η Μονπελιέ το πρωτάθλημα και να μην το πάρει η Παρί. Έχουν γίνει και αλλού αυτά. Ναι. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Με το ίδιο σκεπτικό, αυτή η οπαδική, αυτού, ας πούμε, το συνέστημα αυτό το οπαδικό δίνει δικαίωμα στον κάθε παίκτη να πει πολύ ωραία. Αυτός είναι οπαδός και έχει αισθήματα και εγώ έχω οικογένεια και έχω τσέπη. Για να μπορώ να στήσω ένα μάτσο 2-2 στο να χάσω άσο μίκρο διπλό τελικό. Δηλαδή μπαίνει σε μια ιστορία άλλη. Και να ξέρεις επίσης και ότι η Βραζιλία είναι μια ομάδα εθνική η οποία έχει ιστορία μεγάλη. Τεράστια. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο οπαδός και να λέει κάτσε χάσε και να χάνει, ας πούμε. Ναι, σωστά μιλάς. Γιατί θα σε δύρω, ας πούμε. Σωστά μιλάς. Φτάσαμε σε αυτό το, σε αυτό το σημείο. Κατάλαβες. Ναι. Έγινε όμως αυτό. Δεν είναι κάτι που το κατέβασα από το κεφάλι μου να πω ότι παίξτε χίλι διπλό. Έβλεπα ότι οι τάσεις του κόσμου, τα θέλω των Βραζιλιάνων, ήταν να χάσουν. Βέβαια θα μου πεις. Τα θέλω ποιον Βραζιλιάνο? Τον οπαδών. Τον οπαδών. Ναι. Αλλά άλλο τι θέλουν οι οπαδοί και άλλο τι κάνουν οι αρχηγοί και οι παίκτες. Ναι. Και η Ομοσπονδία. Λοιπόν. Σε μια χώρα η οποία είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. 100%. Ποδοσφαιρική 100% και σε μια χώρα η οποία είναι υπανάπτυκτη. Βάζουν γυαλιά. Υποανάπτυκτη, δεν μπορεί να πει. Υποανάπτυκτη. Υποανάπτυκτη. Δεν μπορεί. Ναι, υπανάπτυκτη. Όσον αφορά την Ευρώπη. Εσένα δεν σε βάζω στην Ευρώπη, εσύ είσαι Βαλκάνιος και μάλιστα στα κατώτερα κλιμάκια. Κατάλαβες, εγώ δεν σε βάζω εσένα και... Δεν είπα ότι βάζεις εσένα. Ναι, εμένα. Και εμένα, ας πούμε, ναι. Λέω κάτι με σαφήνεια. Ναι, άσε λες κάτι με σαφήνεια. Ας το παρακάτω, έβαζες διπλό, ήρθε 3-0, πάμε παρακάτω. Ξέχασέ το, πάμε, προχωράει. Έγινε και κάτι άλλο. Τι άλλο έγινε? Το οποίο, καταρχήν αποκλείστηκαν
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πήγαν άνετα στο Τρινιτά τον Πάκο. Στον Πάκο πήγανε. Ναι. Ποιο Πάκο. Είναι το Γιβραλτάρ της Αμερικής. Ναι. Το Τρινιτά. Ναι, και χάσαν 2-1. Ας αγοράζαν, αγοράζαν το παιχνίδι. Αμερικάνοι είναι, πρώτη δύναμη σε όλο τον κόσμο. Το αγοράζαν. Τόσα αυτά, το σύστο. Δεν το έγινε κάτι άλλο. Ναι. Το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ. Σε ενόχλησε. Ναι. Ναι. Η λάθος ερμηνεία. Δηλαδή, έπαιζε το Περού με την Κολομβία. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα γκολ που μπαίνει όπως μπαίνει και έχει συζητήσει ο κόσμος που ισοφάρισε το Περού και λέει πώς μπήκε, να ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Και από έμεσο φάουλ. Τέλος πάντων, πιάνει η κάμερα στις καθυστερήσεις του αγώνα τον το Φαλκάο της Μονακό, ναι, να μιλάει με τους παίκτες του Περού. Ναι. Μαθαίνουν καταρχήν ότι έληξε το Βραζιλία Χιλή. Ναι. 3-0. Με το 1-1, ναι, περνάνε και οι δύο ομάδες. Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο έληξε? 1-1. Γιατί να λήξει άλλο? Μισό λεπτό. Το λέει αυτό προς, ναι, στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ναι. Δεν το λέει στην αρχή, ξεπαιδιά σου να δείχνει κάτι. Έχει δει, τον έχει πει κάποιος στον Βακαό, τελείωσε η Βραζιλία 3-0, ναι, και ξέρει ότι με αυτό. Ναι. Και λέει στους αντιπάλους, παιδιά, κάλμα. Δύο λεπτά θέλει να λήξει, δεν υπάρχει λόγο. Το παράξενο. Καθόλου υπάρχει. Ξέρεις τι λένε όλοι? Τι λένε? Έστεισε ο Φαλκάο το παιχνίδι. Ποιοι το λένε? Πάντου όπου και να πεις. Τι σε νοιάζει εσένα, του Φαλκάο γκόμενα είσαι εσύ? Ρε φίλε, εγώ είμαι του Φαλκάο γκόμενα και σου λέω τι έγινε. Αυτό που έγινε. Λένε ότι ο Φαλκάο έστεισε το παιχνίδι. Και τον Φαλκάο έτσι και τον Φαλκάο αλλιώς και τον Φαλκάο αλλιώτικα. Και λέω ρε παιδιά, συγγνώμη. Ποιο το λέει, ρε? Μήπως έχουμε παρεμηνέ. Ποιο το λέει, ποιο το λέει? Σε πάρα πολλά site. Ποιοι το λένε, Έλληνες? Έλληνες, ναι. Ποιο το σχέζει του Έλληνες? Κατηγορούν τον Φαλκάο. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι? Το κατηγορούν. Οπαδοί ποιων ομάδων? Προφανώς από τη Χιλή. Τι, έχουμε Έλληνες που υποστηρίζουν τη Χιλή, ας πούμε? Όχι, ρε φίλε, αυτοί αναπαράγουν. Τι αναπαράγουν? Ειδήσεις, ναι, οι οποίες υπάρχουν στη Λατινική. Καλά έκανε, αφού τους βόλευε το Χ και τους δύο, γιατί να. Αυτό ρωτάω. Το επιλείψιμο ποιο δεν είναι? Δεν υπάρχει επιλείψιμο. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή το πανό σε εκείνο το Δανία Σουηδία 2-2, ναι, που είχε σηκωθεί από την αρχή του αγώνα. Ναι. Δεν είναι επιλείψιμο εκείνο αυτό? Δηλαδή... Ούτε εκείνο είναι επιλείψιμο. Εκείνο είναι για μένα. Γιατί κόκκινε? Γιατί δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες από την UEFA. Ας είχε. Και τη FIFA. Μπράβο. Οπότε από τη στιγμή που δεν υπήρχαν, δεν είναι επιλείψιμο, όπως λες. Δεν είναι επιλείψιμο, όχι. Αφού δεν προσβάλλει κάποιο νόμο. Εντάξει. Αφού με συμφέρει εμένα και εσένα. Να ξέρω εγώ να ρουφιαρεύσουμε. Να ρουφιαρεύσουμε τον. Ξέρω εγώ τον ηχολήπτη. Και μα συμφέρει και του δύο, θα πάμε να το κάνουμε. Θα τον στείλουμε στον τάχο τον Ιχολίπτη. Σωστά μιλάς. Αυτό δεν είναι το. Σωστά. Λοιπόν, τι κατηγορούμε του άλλου τότε? Δεν μπορούμε να κατηγορούμε του άλλου. Λοιπόν, συμφωνώ, ναι, μαζί σου. Πάμε παρακάτω. Συμφωνώ μαζί σου. Τρίτο θέμα. 100%. Πάμε παρακάτω. Τρίτο θέμα. Σε έκανε ρόμπα ξεκούμποτη όπω έγινε εγώ ρόμπα ξεκούμποτη. Ποιο με έκανε? Ο παίκτη ο οποίο δεν εκτιμά. Ποιο δεν εκτιμάω? Ο Λιονέλ Μέση. Τι έκανε ο Μέση? Πήρε από το χέρι την Αργεντινή. Ναι. Έβαλε 3 γκολ. Ναι. Και? Και πέρασε η Αργεντινή στο Μουντιάλ. Ας το σηκώσει ο Μέση. Να πούμε μπράβο. Στα προκριματικά πήρε, ήταν από τις 10 ομάδες τέταρτη η Αργεντινή και την πήρε από τη Μέση ο Μέση. Και πρέπει να πούνε, δηλαδή εγώ τώρα άμα έρθει ένας Αργεντίνος από εδώ και μας πλακώσει το ξύλο ο παδός της Αργεντινής θα φταίει, να πούμε. Μεγάλη δουλειά έκανε ο Μέση. Θα σηκώσει η παγκόσμια και υπονομένη. Άκου, θεωρίες νομοσίας τώρα. Ναι, θα το σηκώσει. Έκατσε και έχασε οι Ηνωμένες, έκατσαν και έχασαν. Ναι. Σιγά να μην πάει ο Αμερικάνος στο Ρώσο. Ναι. Άκου τώρα θεωρία συνωμοσίας. Μπορεί. Το οποίο δεν το κατηγορώ. Μπορεί. Έχει λογική αυτό που λέω. Μπορεί. Αλλά λέω, άκου τώρα τι σκέφτεται ο κόσμος. Μπορεί. Ότι έκατσε και έχασε ο, ναι, ο Ρώσος. Ναι, πώς θα πάει εκεί. Ο Αμερικάνος. Πώς θα πάει η αποστολή εκεί. Τι θα πάθει. Πώς τι θα πάθει. Πόσες φορές έχουν πάει, ρε φίλε. Που, εντάξει, εντάξει, άλλο θέμα. Παρακάτω. Συμφωνούμε ότι δεν επιλείψουμε για το Φαλκάο. Είπαμε 10 φορές δεν λέμε τα ίδια πράγματα. Για το Μέση. Ναι. Εσύ λες ότι ο Μέση είναι αμαρτωλός, παραμένει δηλαδή. Στο κομμάτι εθνική ομάδα, ναι. 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 Ότι δεν σου αρκεί, δεν επουλώνει τις πληγές που έχει αφήσει στο παρελθόν. Όχι. Μία απλή εμφάνιση. Όχι. Και τώρα που έφτασε 31 και είναι χορτάτος, μπορεί να παίξει για την Αργεντινή. Δηλαδή είναι στα τελειώματά του. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Δεν έχει μεγάλες χρονιές ακόμα. Σου αρέσει να έχεις πάντα μια απάντηση. Δηλαδή δεν υπάρχει να πεις κάποιος. Ναι, δηλαδή ρε, ο Μέση μετανόησε... πόσα χρόνια παίζει στην Αργεντινή ο Μέση? Πόσο χρόνο είναι? 30, 31. 30. Από τότε που είναι 18 χρόνων. 20 χρόνων, 22. Τώρα, 9 πάρει, χρόνια. Να σου πω τι σημαίνει. Μύρε κόκκινε, δεν θέλω να μου πεις πάνω κάτω. Πότε ο Μέση έπαιξε μπάλα στην Εθνική Αργεντινή? 10 χρόνια. Πότε έπαιξε μπάλα? Σχεδόν ποτέ. Γιατί δεν έπαιξε μπάλα?
Γιατί δεν έπαιζε μπάλα. Για τον ίδιο λόγο που ο Μαύρος Έλληνας. Να μιλήσω. Ναι, το γιατί προφανώς έβαζε από ναι. πάνω ναι. την τι? Προσωπική του καριέρα και από κάτω την εθνική. Τι σημαίνει προσωπική του καριέρα? Τα λεφτά. Το κατάλαβες. Όταν λες προσωπική καριέρα. Από το 2005 παίζει την εθνική και έχει 122 συμμετοχές με 61 γκολ. Πάρα πολύ καλά. Όχι άσχημα. Όχι άσχημα. Πού τα βάζετε τα γκολ? Τώρα δεν μπορώ να βρω πού έχει βάλει. Πήγε σε τελικό την Αργεντινή? Όχι. Έστω σε τελικό. Όχι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Είναι επιλείψιμος για την Αργεντινή. Ο μεγαλύτερος παίκτης του πλανήτη, για μένα ο καλύτερος στον κόσμο, εφόρου, δηλαδή βάζω όλους τους παίκτες μέσα, για μένα είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Συμφωνώ με αυτό. Ο Μέση στην Αργεντινή φυλάξει τα πόδια του. Εγώ να σου πω και κάτι, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Δεν το κατηγορώ, απλά επισημαίνω. Πάμε παρακάτω. Και αντίθετα, ο Ρονάλντο ναι. Τα έχει κάνει όλα και με την εθνική και με τις ομάδες. Ο Ρονάλντο στην εθνική τι έκανε πέρσι? Μα φίλε, συγγνώμη. Χωρίς, θα μπορεί να λέει ο Σάντος στο τζάκι του σπιτιού του, στα εγγόνια του, τα δισέγγονά του και σε όλους εκεί που θα τον περιτριγυρίζουν, γιατί θα έχει πολλά λεφτά όταν θα αφήσει το μάτι του το κόσμο. Θα έχει αρκετό κόσμο το τζάκι γύρω-γύρω. Θα έρχει να λέει ότι εγώ χωρίς να ακουμπήσει την μπάλα ο Ρονάλντο πήρα γύρω. Εγώ χωρίς να κουμπίσει την μπάλα ο Ρονάλντο, εκτελεστικά τι θέλεις, συμμετοχικά, στο ένας μένα, πού. Εγώ πήρα το Euro, χωρίς αυτόν, ο συμπαρόν. Τελείωσε η ιστορία, πάμε παρακάτω. Κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Εγώ κάνω ένα τεράστιο λάθος, για να το ακούσω. Γιατί ο Ρονάλντο έμεινε εκεί, όντας τραυματίας. Ναι. Ήτανε... παθιασμένος, πάρα πολύ, στον πάγκο. Στον πάγκο παθιασμένος, ναι. Αυτά Καραγκιόζ λέγεται. Έκανε στον πάγκο. Δεν νομίζω. Τώρα που έκανε τον προπονητή και σκουντούσε το Σάντος και έκανε Καραγκιόζ λέγεται. Γιατί αυτά είναι. Ούτε ο Πελέ τα έχει κάνει αυτά, ούτε ο Μαραντόνα τα έχει κάνει αυτά τα Καραγκιόζ λέγεται. Κανένα με ούτε ο Κρόιφ τα έκανε αυτά τα Καραγκιόζ λέγεται. Καραγκιόζ λέγεται. Πήγε και έκανε τον. Αυτό είναι για να το δείξει η κάμερα. Σαν το Μιτσάρα καθόταν. Σαν τον Τουρσουνίδη όταν πηγαίνει ο Ιβάν και μιλάει και τον Ζαγοράκι που κάθεται πίσω από την κάμερα. Με το μουστάκι. Έλα, τελείωνε, άιντε, άιντε, άιντε. Άιτε. Θέματα άλλα. Έχει εδώ ένα κάρο. Πες και εσύ θέμα. Λοιπόν, πολλής λόγος έγινε για τις φάπες που έβαγε ο παδός του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Καλώς τις έφαγε. Γιατί πήγε να προκαλέσει μέσα στο Καραϊσκάκι. Πώς πήγε να προκαλέσει? Πήγε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη θύρα 7. Ξέρεις τι άνθρωπος είναι? Και τι περίμενε? Γνωρίζεις τι άνθρωπος είναι? Ναι, ηλίθιος. Μόνο ένα ηλίθιο θα πάει με φανέλα του Άρη. Μιλούσα έξω με τον καθένα. Μισό λεπτό. Δεν με νοιάζει με ποιον μιλούσε. Μόνο ένα ηλίθιο θα παίζει η εθνική ομάδα, θα πάει στην Τούμπα με φανέλα του Άρη στη θύρα 4. Μόνο ένα ηλίθιο θα πάει στο Χαριλάο με φανέλα του Πάοκ στη θύρα 3. Μόνο ένα ηλίθιο και προκλητικό θα πάει, α πούμε, μέσα στη λεωφόρο με φανέλα του Ολυμπιακού στη θύρα 13. Σε εθνική ομάδα. Τα θέλω κόλο του. Δηλαδή έλεγε, δείρτε με. Και οι άλλοι τον δίραν. Πράξαν το φυσιολογικό. Κατάλαβε. Το φυσιολογικό, Ναι, το φυσιολογικό. Δηλαδή, πάω εγώ τώρα με φανέλα του ΠΑΟΚ, σε Ηρακλής ΠΑΟΚ, στη θύρα 10. Δηλαδή, είναι για να είμαι με ανίατη ασθένεια, να πω. Συγγνώμη λίγο. Δεν θέλω να πέσω από τον τέταρτο όροφο, μπορεί να πονέσω. Δεν θέλω να πνιγώ, γιατί μπορεί να πάθω ασφυξία και να. Δεν θέλω. Να βρω έναν τρόπο να αυτοκτονήσω. Πάω στη θύρα 10. Με φανέλα του ΠΑΟΚ. Πάω στη θύρα 4 με φανέλα του Άρη. Θα με πρίξουν στο ξύλο, μπαμ, που θα με ρίξουν κάτω, με σκοτώσουν. Ποιο αυτός θάνατος είναι? Μόνο ένας ηλίθιος θα πήγαινε στη θύρα 7 με φανέλα του Παναθηναϊκού σε αγώνα της εθνικής ομάδας. Και αυτό βέβαια είναι βούτυρο στο ψωμάκι του γραμμένου εδώ και του ΠΑΟΚ. Γιατί? Να πούν τι καλή που είναι η Θεσσαλονίκη, που δεν είναι βέβαια. Έχει το κόμπλεξ η Θεσσαλονίκη με την Αθήνα και η εθνική της Αθήνας και το κράτος των Αθηνών. Το πιο ακατάλληλο. Η πιο ακατάλληλη πόλη να φιλοξενεί στην εθνική ομάδα είναι η Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό είναι βούτυρο στο ψωμάκι του γραμμένου, βούτυρο στο ψωμάκι του Ιβάν, γιατί μπορεί να έρθει εδώ να παίξει εθνική στο Καφτατζόγλιο αντί για την Τούμπα τώρα και κάνα δύο χρόνια. Και το lifting να το κάνει. Και το lifting, αυτό που έλεγε χθες ο Κόκκινος, πολύ ωραία, να το κάνει γενική γραμματεία αντί να το πληρώσει ο Ιβάν. Αλλά ότι ο Βλάξ πήγε μέσα με πράσινη φανέλα στη θύρα 7 να προκαλέσει και να βγει selfie και να πάει μετά στη θύρα 13 και να πει κοιτάξτε. Βγήκα φωτογραφία στη θύρα 7 με πράσινη μπλούζα. Άκου με προσοχή. Δηλαδή έγινε το φυσιολογικό, λέω. Αυτά που λένε και τα καθοσπρεπιστικά ότι
Και τι κανίβαλοι είμαστε, φυσικά είμαστε κανίβαλοι. Άμα πάω εγώ την ώρα που κάνει προσευχή ο μουσουλμάνος με την σημαία του Ιησού Χριστού, δεν με κάνουν κομμάτια αυτοί εκεί πέρα. Ή μήπως άμα πας σε τίποτα φανατικούς χριστιανούς, πας τώρα η θεράπη, ψέλινο κόκκινος και μπει ο μουσουλμάνος μέσα με το φερετζέ, δεν θα τον κάνουν παούλο. Γιατί δεν πάει. Γιατί δεν πάει ο μουσουλμάνος στον Αϊθαράπη. Γιατί δεν πάει ο χριστιανός στο τζαμί. Και πάει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Καλά τον κάνανε. Σ' ακούω τώρα. Μιλούσα έξω με τον Αντώνη τον Κλαδά. Και τι. Ο οποίος έχει πολλά ένσημα κολλημένο στο παδικό. Ναι, πάντως από σένα έχει περισσότερα μια φορά. Εγώ δεν έκανα ποτέ. Ναι, ρε, μία εντάξει. Έχει ένσημα, ναι. Ναι, πάρα κάτω, λέει. Και μου λέει, υπάρχει περίπτωση. Ναι. Αυτός ο τύπος ήταν από κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Ναι. Να ήρθε εδώ. Ναι. Μη γνωρίζοντας τι εστί Καραϊσκάκη κτλ. Σωστό. Και να την πάτησε. Ναι. Δεύτερον. Ωραίο, πολύ ωραίο. Έγινε, λέει, κάποτε πριν από χρόνια γινόταν ένα τουρνουάλε στο παλέ. Ναι. Και ήρθε κάποιο με τη φανέλα τη ΑΕΚ. Ναι. Πήγαν, του ορμήξανε τελικά. Λέει, παιδιά από την Αυστραλία είμαι, δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα. Ναι, πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν. Λέω λοιπόν, παρότι συχαίνομαι να μιλάω για τέτοια πράγματα. Μπράβο, Γρηγόρη. Ό,τι και να ήταν. Ναι, ναι. Ό,τι και να έγινε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πολύ πιθανό, ο άνθρωπος που είπανε φορούσε μπουφάν, το είχε από μέσα. Ναι. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος είχε πράσινο βρακί και έγραφε Παναθηναϊκός πάνω από τον ξεβρακό να το θύρουνε. Τι να τον κάνω. Δηλαδή, για μένα ο νόμος ηλιθιότητας δεν είναι. Γιατί είναι νόμος, ο παδός είναι, φίλε, αυτό είναι το μέρος μου. Κάτσε, ρε, πλάκα κάνεις. Αυτός είναι ο τόπος μου. Εδώ είναι το μέρος μου. Και έτσι το προστατεύει. Εδώ πήγε με μπράβους ο γιος του Σαββίδη έξω από το Χαριλάο, χαράματα. Δεν πήγε να τους προκαλέσει και έβγαλε φωτογραφία. Που θα μπορούσε να πάει με 10 μπράβους για τους, να πέσει ξύλο. Εφόσον να... το έκανε, κοίταξε. Ναι. Εφόσον το έκανε, ναι. Για να κάνει μαγκιά είναι φελός. Ποιος το έκανε. Εφόσον το έκανε ο τύπος για να κάνει μαγκιά είναι φελός. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Χωρίς να δικαιολογώ όλα τα υπόλοιπα που, ναι, που ακολουθήσαν. Ναι. Ναι, αυτό το 10 εναντίον ενός και τι είναι. Οι οπαδοί τι θες να κάνουν δηλαδή. Δηλαδή, εσύ αν μπει στην εκκλησία ένας μουσουλμάνος και βαράνε 10, εσύ θα κάνεις. Θα πεις είμαστε χριστιανοί. Θα τον τραβήξω. Απαγορεύεται. Μόλις τον μόνος τώρα αποτελειώσει, θα πας με το πλατή το πόδι σου, θα τον πατήσει από πάνω μια, τον τελειώσει. Γιατί από τις αρχές για να βαρέσει αποκλείεται. Στο τέλος θα πας. Παιδιά, δεν, ναι, είπα ότι δεν έπαιξε ο Μέση σε κανένα τελικό. Δεν πήρε τίποτα με την Αργεντινή. Ναι, δεν πήρε. Δεν πήρε, 16 τρόπαιο. Τρόπαιο δεν τρόπαιο, έχει πάρει. Ναι. Δεν μιλάμε για μην βεβαιεύεστε. Ναι, ναι. Στέλνετε μηνύματα, άιντε όλοι. Καλά, εντάξει, ρε κόκκινε, μην παρεξηγείτε. Δεν πήρε τρόπαιο. Μην φωνάει, να πούμε. Το λύσαμε και τον οπαδό του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, για τον Γκάλι, άμα πει ο Ραπτόπουλος, πήρε κανένα ευρωμπάσκετ με τον Άρη. Ναι. Πήρε, όχι, δεν πήρε. Μόνο με την εθνική πήρε. Άρα είναι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι στίγμα. Αυτό που είπες, που είπε ο Κλαδάς, είναι πολύ σωστό. Και ο Παοξής από την Κύπρο, τον πλακώσαν Ηρακλήδης και τον πάτησε τα μάξι μετά και σκοτώθηκε. Πιθανό να μην ήξερε, αλλά όταν πας σε έναν τόπο και δεν ξέρεις, ρωτάς. Αυτή είναι η ένστασή μου. Δηλαδή, πας κακοπροαίρετα. Πες πού κινδυνεύουμε εδώ, τι είναι εδώ, ποιες είναι οι κακές γειτονιές, ποιοι βαράνε, τι ρούχα αυτό, τι είναι εκεί. Ρωτάς. Άμα δεν ήξερε. Με την πράσινη μπλούζα πήγε στη Ραφτά, δεν ήξερε. Ήταν από την Αυστραλία. Και στην Αυστραλία δεν έχει ίντερνετ, τα βλέπει δηλαδή. Άλλο. Άλλο, ναι. Μα μόνο σου είπα, ναι, την απάντηση. Αυτό που είπε ο Κλαδάς. Μπορεί να ήθελε να αυτοκτονήσει άλλο. Αυτό που είπε ο Κλαδάς, ναι, έχει μια λογική. Μισή λογική έχει. Έχει μια λογική. Γιατί μισή. Τότε, ναι, ναι, δεν υπήρχε διαδίκτυο. Λοιπόν, τώρα, όχι δεν υπήρχε πληροφόρηση. Τώρα όμως, ναι, ναι, που είναι τόσο γρήγορη η πληροφόρηση, ναι, δηλαδή κάτι γίνεται, λοιπόν, θεωρείται λίγο αδιανόητο. Ναι. Αλλά και πάλι, ρε φίλε, ναι, όλο αυτό το πράγμα. Τι καλός άνθρωπος που είσαι. Δεν είπα ότι είμαι καλός άνθρωπος. Το θεωρώ όλο αυτό το φανατισμό. Λογικό. Το θεωρώ βλακεία. Λογικό. Δεν είπα ότι δεν είναι. Εδώ είναι το μέρος μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Δεν μπορεί να έρθεις εσύ και με προκαλέσεις. Λέει ο παδός. Και κανόνες. Η νύχτα έχει κανόνες. Το παδικιλίκι έχει κανόνες. Η δημοσιογραφία έχει κανόνες. Όλα έχουν κανόνες. Αυτοί οι νόμοι που έχουν βγάλει για να γλιτώνουν οι πλούσιοι και να μπαίνουν οι φτωχοί μέσα είναι άλλο αυτό. Υπάρχουν άγραφοι κανόνες. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι. Το καταλαβαίνεις. Καθώς δεν είσαι, έχεις γνωρίσει. Είναι από τις ελάχιστες φορές που έκατσα να μιλήσω για τέτοιο θέμα. Εντάξει. Και σου ανέφερα απλά δύο παραμέτρους οι οποίες έπρεπε να μνημονευθούν. Λοιπόν, αν έχετε σκοπό να ανανεώσετε το σπίτι σας, να βάλετε χρώμα στο σπίτι σας, χρησιμοποιήστε το καλύτερο δυνατό χρώμα, το οποίο έχει την υψηλότερη καλλιπτικότητα αντοχής στο πλήσιμο, πιστοποιημένο με κλασ 1 και φυσικά υπάρχει μόνο ένα όνομα, το Vitex Classic. Vitex Classic θα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύασμο, Ιθάκης 62 με Αντών Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310 303 173.
Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Με μουσική, χορό, ζωγραφική και με πολύ πολύ παιχνίδι. Κάπως έτσι δεν φαντάζονται οι μικροί μας φίλοι έναν ονειρεμένο κόσμο. Εμείς τον κάνουμε πραγματικότητα με το Kids World. Επισκεφτείτε το Mediterranean Cosmos από 6 έως 21 Οκτωβρίου και διασκεδάστε με θεατρικές παραστάσεις, παιδικά εργαστήρια, ζωγραφική, κατασκευές, μουσική, χορό και πολλά άλλα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Ο Οκτώβριος φέρνει δύο πράγματα. Βροχές και τα γενέθλια για τα 6 χρόνια των 7to7. Ετοιμαστείτε για βροχή από καφεδάκια και όχι μόνο. Μεγάλος διαγωνισμός με 60 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία μηνιαία κάρτα καφέ και από ένα θερμός. Πώς? Κάντε like στην επίσημη σελίδα 7to7 και comment κάτω από το διαγωνισμό τι αγαπάτε περισσότερο σε εμάς. 6 χρόνια 7to7. 6 χρόνια παρέα μαζί σας. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τι θα γίνει, ρε μωρό μου? 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Κυρίες και κύριοι,
Καλόε. Η γνήσια ελληνική αλόη τώρα και με εκχύλισμα μαστίχας χείου που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χείου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 23 12 200 500. Τηλεφωνήστε τώρα. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε παρέα με το κλειδαρά, το δικό μας κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, απίστευτος, μοναδικός, σε φανταστικές τιμές και ακόμα καλύτερος, όχι γυναίκα που υστερήσατας, όταν το χρειαστείτε, αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, ό,τι άλλο πρόβλημα και αν υπάρχει που έχει σχέση με κλειδαρά, τα λύνει με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Λοιπόν, μου ήρθε μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Εσένα. Φίλο, ναι. Ναι, τι είπε αυτός. Σχετικά με το ότι, τι παρασκήνιο και ο αγώνας του Περού. Τι με νοιάζει εμένα θα με το πω, Περού. Γιατί είναι μια είδηση. Τι θες να δικαιολογηθείς, γιατί τέλειωσε 3-0. Τι Περού. Η Χιλή είχε πάει στο ΚΑΣ για τη συμμετοχή ενός παίκτη της Βολιβίας στο μεταξύ του παιχνίδι που έληξε 0-0. Ωραία. Τη δικαίωσε το ΚΑΣ. Ναι. Και πήρε 2 πόντους. Ωραία. Έλα που στο προηγούμενο παιχνίδι όμως η Βολιβία με τον ίδιο παίκτη είχε κερδίσει το Περού με 2-0. Οπότε πήρε 2 βαθμούς στη Χιλή, 3 στο Περού. Και. Και ενώ προσπάθησε να πάρει κάτι για να τη βοηθήσει, αυτό γύρισε μπούμεραν εναντίον της. Μπούμεραν εναντίον της. Και. Γιατί αυτή πήρε 2 βαθμούς και το Περού πήρε 3. Λίγο με νοιάζει, ξέρεις. Δεν είπα ότι πρέπει να σε νοιάζει. Ναι. Το αναφέρω ως γεγονός. Πάμε παρακάτω. Ραπ αν δεν έβαζε ο Ρονάλδο 3 γκολ στη Σουηδία στα προγραμματικά του Euro, θα βλέπαμε τη διοργάνωση από την τηλεόραση. Ψάξου λίγο πριν μιλήσει. Καλά, καλά. Έχει δίκιο αυτό. Ναι. Κάτσε αυτό, έχει δίκιο. Εγώ είδα έναν Ρονάλδο να περπατάει στο Euro και καθαρίσανε οι άλλοι. Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα εσύ πες ότι ο Ρονάλδο έπαιξε την μπάλα, ήταν ο ηγέτης κτλ. Ο Σάντος το πήρε. Του Σάντος είναι. Παρακάτω. Φίλε Μάριε, αυτό που λες τώρα, πώς θα τα βάζαν στο γήπεδο αυτά που αναφέρεις? Γιατί δεν θέλω ούτε καν να τα διαβάσω στον αέρα. Τι θέλει ρε παιδί μου, τι. Τίποτα, αναφέρεις το θέμα με το επεισόδιο. Ναι, τι. Ότι τι ρε παιδί μου, σε άλλο γήπεδο θα έτρωγε κέρατα. Και πού τα βρίσκανε μέσα στο γήπεδο τα κέρατα? Άμα ήταν στην Κρήτη, αφού οι νόμοι δεν ισχύουν για τους κριτικούς και εκεί πέρα δεν τους ελέγχουν για τα όπλα. Και επιτρέπεται νομίμως η οπλοκατοχή. Όταν σε πετάξουν στο βαρέλι με την τζικουδιά, μην με ζητήσει να βουτήξω να σου σώσω. Τι θα πω, θα θέλει. Αυτοί έξω από την Κρήτη, κότες είναι. Καλά. Μέσα στην Κρήτη, άμα πας με τα όπλα, κάνουν τους μάγκες. Να ξέρεις, άντρας που οπλοφορεί είναι χέστης. Αυτό να ξέρεις. Αρέσει χέστης. Άντρας που οπλοφορεί είναι χέστης. Τον έδωσα! Ναι. Λοιπόν, είχαμε άλλο ένα άξιο μνημόνευτο στα προκριματικά. Είχαμε την Ελβετία, η οποία έκανε 9 νίκες σε 10 αγώνες. Ναι. Και παίζει μπαράζ, ρε φίλε. Ναι. Γιατί? Γιατί για δεύτερη. 9 νίκες έκανε και η Πορτογαλία. Εντάξει, Πορτογαλία. Ναι. 9 νίκες έκανε και η Ελβετία. Ναι. Με 9 νίκες σε οποιοδήποτε άλλο όμιλο ήταν πρώτη. Κάποιος θα έβαινε πρώτος. Εγώ και έκανε το απόλυτο. Τι να κάνουμε τώρα. Ρε φίλε, δεν είναι αμαρτία. Όχι, δεν είναι αμαρτία. Είναι καλύτεροι οι άλλοι. Ο κανονισμός δεν τη θίγει τώρα. Γιατί να τη θίγει? Γιατί αυτή τη στιγμή. Ναι. Ενώ έπρεπε να είναι. Ναι. Στο Μουντιάλ θα παίξει μπάρα και μπορεί, παίξει μπάρα, και μπορεί να αποκλειστεί. Α, γιατί να αποκλειστεί, αφού είναι ομαδάρα. Αφού έχει νίκες. Καλύτερη δεν είναι. Ας πέρασει. Ρε φίλε, δεν είναι εδώ που βλέπεις το άδικο του ποδοσφαίρου. Έλα ρε κόκκινη. 9 νίκες σε 10 παιχνίδια. Εντάξει, άτε. Και θα παίξει μπάρα.
Εντάξει. Είναι. Ποιον θέλεις αντίπαλο για την εθνική μας? Θέλεις. Ποιον πιστεύεις ότι μπορεί η εθνική μας να αντιμετωπίσει? Ποιος είναι ο καλύτερος? Ο καλύτερος είναι η Ιταλία. Την Ιταλία θέλω. Γιατί? Για να μην πάει η εθνική. Εκεί. Ρε φίλε, ειλικρινά, ώρες-ώρες με εξοργίζεις. Γιατί και δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν τη γουστάρω, ρε φίλε. Δεν έχω δικαίωμα να μην γουστάρω. Προχτές σε παίρνω τηλέφωνο, ναι. Έχεις νευράκια που κέρδισε. Όχι, μου λες, γιατί τώρα που θα πάμε στα μπαράζ θα έχουμε και δουλειά στο μαγαζί. Ναι. Λέω, να χάρω του φίλου μου. Ναι. Τώρα δεν θες να έχεις δουλειά στο μαγαζί, να είναι και έτσι. Θα έχω από τους άλλους. Πού θα πάει η εθνική? Για πέντε ποτά τώρα εκεί. Δεν τη γουστάρω, ρε φίλε. Πώς θα το πω, δηλαδή τι, από ψέματα να κάνω και σαν τον Μπούζο. Τι δουλειά σου? Ποια δουλειά μου, ρε? Στον μπαρ. Ναι, φυσικά. Εντάξει, θα έρθουν εκεί. Θα έρθουν. Άμα δεν έρθουν, έρθουν από την Πορτογαλία. Έρθουν εδώ την Αργεντινή. Δεν είναι άλλη γοητεία, κύριε Βλαμέν, δηλαδή. Δεν τόσο χοντροκέντρο. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Τι να το ξέρω, δεν σ' αρέσει. Δεν τη χωνεύω. Δεν σε κατηγορώ που δεν τη χωνεύει. Δεν μην... είναι τωρινό αυτό. Αυτό είναι χρόνια. Το ξέρω. Ναι. Αλλά θα έχει όφελο. Είμαι ο μόνο που δεν τη χωνεύω. Δηλαδή, αν έρθει η εθνική εδώ πέρα και παίξει. Διαφώνω. Μισό-μισό. Χθε στην Τούμπα και παίξει. Ναι. Δεν θα πάνε από τη θύρα 4 χιλιά άτομα τη γιουχάρουν την εθνική. Δεν έχουν γιουχάρι παίκτες. Στο έφυγε... Χαριλάου δεν κυνηγούσα το τσάντα. Ο λόγος που έφυγε η εθνική και από πήγε μόνο στο Καραϊσκάκη. Ποια ήταν? Ήταν ένας. Το κόμπλεξ των Θεσσαλονίκων. Διαδηλώσεις στο Καφτατζόγλιο, ναι. Διαδηλώσεις στο Χαριλάου, διαδηλώσεις. Το κόμπλεξ του Θεσσαλονικαία απέναντι, ναι, στην Αθήνα. Αυτό ήταν. Είναι κομπλεξό Θεσσαλονικιό. Αρχικομπλάρα είναι. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε κομπλεξικοί απέναντι στην Αθήνα. Όχι. Δεν είμαστε. Για το θέμα της εθνικής, όχι. Ποια θέμα της εθνικής? Για όλα τα θέματα. Κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ποδοσφαιρικά. Άλλο που... είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Ναι. Και μας έχουν μείνει αποθυμένα. Έχεις αποθυμένο και... με το κράτος των Αθηνών, λες. Και εγώ όταν σου λέω, έλα να το κάνουμε το κράτος Βαλκάνια, λες είμαστε ενωμένοι. Εγώ σου δίνω λύσεις. Δεν είναι λύση αυτό που. Αυτό είναι μηδενισμός. Γιατί δεν είναι μηδενισμός? Είναι μηδενισμός. Πάρε Σκόπια, Αλβανία. Δεν είναι αυτό. Λύση, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα, αυτά ιστορίες. Είναι εύκολο. Το κάνουμε ένα ωραίο κρατήριο. Το να πατήσει το κουμπάκι. Ναι, να ανοίξουμε εδώ το λιμάνι, να πούμε. Ναι. Το να παριστάνει αυτό το βλαμένο που είναι ο αρχηγός της Βορείου Κορέας και να πατήσει το κουμπί είναι πανεύκολο. Το να βάζει το μυαλό σου. Σου είπαν ότι θέλει να πατήσει το κουμπί και είναι οι Αμερικάνοι, οι σύμμαχοί σου. Έτσι σου είπαν. Σου μοιάζω για. Κανένα φυτό που κάθεται και πνίγει, ναι, ό,τι παίζουν. Ναι, ναι, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζεις, ε? Έτσι νομίζω. Όχι, εντάξει. Είσαι σε πλανκτόν μέσα για... Κάτω, σε ναι. Πλακτόν λέγεται. Πλακτόν, ναι. Αφού το πιστεύεις. Το πιστεύω. Τι εγώ αλήθεια σας πω, ναι. Πίστευω ότι θέλεις. Ωραία. Ναι. Και κάθεσαι με ένα φυτό και μιλάς. Γιατί? Και με το σκύλο μου μιλάω και με το μυρμήγκι μπορώ να μιλήσω. Γιατί δεν κάνουμε αυτό? Παίξε ρε κόκκινε, δε, γιατί το πλακτόν τώρα, γιατί δεν θα κάνω εκπομπή με το πλακτόν. Δεν λέγεται πλακτόν, λέει. Πλακτόν λέγεται. Να κάνω και με το χλωροπλάστη δίδυμο τώρα ραδιοφωνικό. Παίξε τώρα τα άλλα θέματα. Καλησπέρα, ρε πια κόκκινε. Επιτέλους τελειώσαμε τις βρωμοεθνικές. Ναι. Άντε σιγά-σιγά να παίρνουμε στο ρυθμό των αγώνων. Κανένα ενδιαφέρον για τις εθνικές, χάσουμε χρόνο. Σωστό. Θα αναγκαστεί να ασχοληθεί τον Νοέμβριο, θα δώσουμε τα δύο παιχνίδια. Ναι. Είμαι Ιταλία, επειδή ρωτάει ένα φίλο. Είμαι Δανία. Είμαι Κροατία. Ναι. Είμαι Ελβετία. Ναι. Μου όποια παίξει από αυτές, η καλύτερη. Εγώ λέω η καλύτερη κλήρωση είναι είμαι Δανία, είμαι Ελβετία. Και πιστεύω θα κληρωθούμε με Ελβετία. Τέλειος. Αυτό πιστεύω. Με όποια και να κληρωθούμε, γουστάω να φάμε μια τριάρα, να τελειώνουμε. Γιατί αυτό το παραμύθι με τα μανατζερικά και με την πονηριά και με τις ελληνοποιήσεις, τον μαύρο να τον κάνω Έλληνα, τον ζέκα τον κάνω Έλληνα. Να βγαίνει εδώ και να κλαίει ο Κερμανίδης ότι τα παιδιά δεν τα προωθούν. Τέλειος. Ναι. Ερώτηση. Παρακαλώ. Θα παίξω με τα δικά σου. Παίξε με τα δικά μου. Πάει η εθνική, κλειώνεται με Ελβετία. Ναι. 0-0 εκεί. Ναι. Σε παίρνει ο Στέφανος, σου λέει 100 κρατήσεις έχουμε στο μαγαζί και 100 απ' έξω περιμένουν. Ναι. Είσαι με την εθνική, όχι? Όχι, δεν είμαι. Δεν θα πας στο μαγαζί, δηλαδή. Τόσο δεν να πάνε γουστάρω. Εκεί 200 άτομα να σου κάνουν κατανάλωση, να κάνουν κερκίδα, να το κάνουν το γήπεδο, το μαγαζί να μοιάζει γήπεδο. Και στα βλέπεις τα ταμεία να γεμίζουν. Mm. Και δεν θα πας έτσι να γουστάπεις. Ρε φίλε, μας δίνει μεροκάματο. Εντάξει, θα πάω, αλλά θα υποστηρίζω τους άλλους. Άμα σε πλακώσει το ξύλο, δηλαδή για άλλη μου βάλει τον κόλλο, τα γουνάδικο πέσω. Τώρα εσύ είσαι λιγότερο φέλος από αυτό το φέλο που πήγε εκεί μέσα. Εγώ δεν πήγα προκαλέσω. Γιατί άμα πάνε εκεί να στακουμπήσουν. Ναι. Στο μαγαζί σου. Άκου τι θα κάνω. Να στακουμπήσουν. Άκου τι θα κάνω. Και λες θα είμαι εναντίον τους. Θα παίξω υπέρ της Ελλάδας στο στοίχημα. Ναι. Έτσι ώστε αν κερδίσει η Ελλάδα να χαρώ. Και κατά της Ελλάδος
και θα είμαι κατά της Ελλάδος, αλλά θα έχω τον κόσμο στο μαγαζί. Θα κάνω τέτοια κολπάκια να πούμε για να. Δεν του θέλω, ρε φίλε. Βρίσκει σε πράγματα τα οποία είναι ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, πες ότι θέλω, παίζει, ξέρω εγώ, Ξάνθη Βόλος. Σε παίρνουν από το γαλανό λευκό φάρο. Ναι. Και οι τζαμπατζίδες αυτοί. Οι τζαμπατζίδες. Ναι. Αυτοί που λες, οι τζαμπατζίδες. Στην κούτρα είναι. Και σου λένε ραπ το που λένε. Ναι, ναι. Άμα αλλάξει το παραμύθι με εμάς. Ναι, ναι. Εμείς θα είμαστε κάθε εβδομάδα και θα σου κάνουμε 1000 ευρώ κατά με εγγύης. Ναι, κόκκινε. Αυτοί παίρνουν και στην τουαλέτα που θα πληρώσουν 1 ευρώ παίρνουν μεροκάματο. Είναι άκουδο. Σταμάτα ρε κόκκινε. Είναι χαρτζηλικάκηδες αυτοί. Από το κουτραδόρο τώρα θα βγάλω δουλειά. Εδώ 10 μέρες δεν πάτησε στο πόδι σου. Άμα σε ανοίξω μπουκάλι θα έρθει. Τι έγινε, το πόδι σου το πλατείδε. Με κάλεσε. Γιατί δεν σε κάλεσε. Τι, ιδιαίτερη κάλεσε. Πρόσκληση ήθελε. Μοίρασα προσκλήσει εγώ. Πότε με κάλεσε. Λέω, ξεκινάει το μαγαζί. Τι, το είπε. Είπε Γρηγόρη, θα έρθει να πιει ένα καφέ ανοίξει. Τι ήθελε δηλαδή, να σε παρακαλέσω και ιδιαίτερα δηλαδή. Άμα σου πω όμω θα σου ανοίξω ένα χένκ, θα έρθει με την πλατεία την ποδάρα σου. Απ' έξω να πω και θα πιεις και τα παγάκια θα. Αυτά που κάνεις εσύ δεν είναι. Άστα, εγώ δεν πάω για να μην πιεις. Μη, άστο, μη, δε. Μη και όχι, μη και ο γαλανόλευκος φάρος, τζάμπα τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Τζάμπα η τρομπέτα. Έρχεται το καγκά της εποχής και σου λέει. Ναι. Ραπτόπουλε, 2000 κάθε εβδομάδα για να έρχονται τα παιδιά. Ο καγκά της εποχής. Τα πληρώνω εγώ. Άσε, δώσ' μου κανένα ημίχρονο διπλό τελικό άσο. Ημίχρονο διπλό τελικό άσο. Ναι, τελικό άσο. Ημίχρονο διπλό τελικό άσο. Ναι. Γράψτε το κι αυτό. Θα μείνει στην ιστορία. Ναι, άσε κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Έρχεται και στα Sky και σου λέει για να έρχονται εδώ τα παιδιά της Εθνικής. Στα Sky κανονικά κάθε εβδομάδα, κύριος. Α, με οικονομήσω φυσικά. Α, άρα. Ε, τι βρέθηκε η λύση. Τι ω. Τι ω. Μίλανε κανονικά. Τι ω. Άρα υπάρχει λύση. Υπάρχει το κέρδος. Το χρήμα. Η μαρμίτα, βέβαια. Για, για τη μαρμίτα. Φυσικά. Okay. Εδώ εσύ τον ελικό χρυσό. Για την μαρμίτα, μόλις ήρθε η διαφήμιση, δεν άρχισες να μιλάς εναντίον. Εγώ γιατί να ό, το κάνω δηλαδή. Να πεις εναντίον μου, δεν λέω εναντίον σου. Υπάρχει κάτι επιλείψιμο από μένα. Όχι, το σωστό έκανες. Πήρες τα λεφτά και τελείωσε. Εγώ πήρα λεφτά. Ποιος τα πήρε. Πήρα λεφτά. Δεν πήραμε. Από πού πληρωνόμαστε. Πήρα εγώ λεφτά. Δεν πήραμε από τους χορηγούς, δεν πληρωνόμαστε. Τι είναι, κρατικό ραδιόφωνο σαν το Βοησίδη να το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και να λέει Μπαουκ, Μπαουκ, έτσι, Μπαουκ. Ε, και το μήνο. Και τον άλλο κάτω στην Αθήνα που παίζει τον Ολυμπιακό. Έχεις χορηγούς. Έχω χορηγούς. Όχι. Δεν έχω. Από πού τους έχεις. Εσύ έχεις, εγώ δεν έχω. Αφού έχω εγώ δικιά μου εκπομπή στην τηλεόραση. Έχω χορηγούς. Δεν έχεις πελάτες δικούς σου. Δική μου είναι η πελάτη. Εγώ δεν έχω δικούς μου πελάτες. Ποιοι είναι. Και τι πρέπει να το ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι. Αφού δεν παίρνεις προμήθεια. Και πού το ξέρεις. Το ξέρω. Αφού δεν φώναζες προχθές εδώ, δεν τσακωνόσουν. Πού ξέρεις τι κάνω. Τι θες στον αέρα να τα πούμε αυτά. Χρειάζεται τι κάνω. Α, τα παίρνεις, μπράβο. Αν κατορθώσεις και τα παίρνεις. Πού ξέρεις τι κάνω. Μα, εντάξει, άσε τώρα το promotion. Για promotion τα μούτρα σου δεν είναι. Δεν είναι, τι να σου πω τώρα, δεν κάνει. Τι, τι να σε πω, ρε φελάρι. Φελός με δίπλωμα. Βρε, είμαι φελός με δίπλωμα. Έχει κανένα άλλο θέμα να πούμε. Ναι, ένας βρήκα να πάω ξύ στο δρόμο. Τώρα που ερχόσουν. Χτες. Χτες, ναι. Ωραία, σηκόκκινε, λέει. Στραβοστόμης ήταν. Ναι, στραβοστόμης. Ωραία, ναι. Πω, πολλό θα με πρίξει για τον Ηρακλή. Τώρα δεν μου λέει για τον Ηρακλή τίποτα. Τι είπατε, αυτός ο Αλίτης ο Πρίγιοβης, λέω, τι έγινε. Τι έκανε ο Αλίτης ο Πρίγιοβης. Έβαλε τον κόλ, λέει, τον πήραν συνεντεύξει, λέει, κουβέντα δεν είπε για την παοκάρα, λέει, τίποτα. Ναι. Και έχω μείνει παγωτό, λέω, τι σκέφτηκε το άτομο. Λέει, έβαλε τον κόλ. Ναι. Ασχολήθηκαν οι πάντες με την πάρτι του. Βεβαίως. Και αυτός δεν είπε τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ θα ωφεληθεί, πες τον, ρε βλάκα. Θα ανέβει η αξία του να τον πουλήσει. Συγγνώμη. Πάνω στα. Όχι, τον στη ρήτρα που είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη. Ναι. Αυτός λέει ήταν με την εθνική. Ωραία, κάτι τριάρια που έβαγε ο Βάζελος εδώ, κοίτα, εδώ. Εδώ μόλις πέφτει κάτω. Τον, είναι ήδη ζαλισμένος. Εδώ, κοίταξε. Κατεβαίνει ζαλισμένο εκεί, έχει φάει το ξύλο τη Αλεπού. Όσο από πίσω βλέπει ένα τον μεγάλο βρωμόποδο πίσω. Καλά, και εδώ. Μπαμ, μπαμ. Αυτά τα τριάρια είναι ωραία. Τεσάρι, τριάρι. 30 άτομα ένα βαράνι. Μπράβο. Εσύ Ηρακλήδη τι κάνει. Εσύ Ηρακλήδη τι κάνει. Εσύ τι κάνει, Ηρακλήδη. Μπράβο, ρε κάτι άλλο. Εσύ σε πάει που περνάνε παοξίδε τι κάνει. Ναι, το συλλάβανε. Τον βρήκανε. Ναι, και τι θα το κάνω. Αλλά δεν θα το κάνω. Για ξυλοδαρμό, σου πω εγώ. 4 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή. Αυτό είναι ο ξυλοδαρμός. Έχω πάει μέσα για ξυλοδαρμό. Με μηνύσαν. Σε μηνύσαν. Αλλά. Για ξυλοδαρμό, ποιος πήγε φυλάκι, ρε κόκκινε. Εδώ βγήκε ο Παπαγεωργόπουλος με 10 εκατομμύρια που άρπαξε, ρε πούμε. Άρπαξε. Ξέρω εγώ. Εσύ τι λες. Κατηγορήθηκε περισσότερα. Ναι, εγώ μαζί λέω. Με το Λεμούσκι και του Σαξόνι και. Μια χαρά και εγώ του και ένα πολύ ωραίο γιατρό που θέλω να του κάνω χειραψία έτσι. Μη. Τον έβγαλε 69% αναπηρία. Αν ο ίδιος γιατρός έδινε τον πατέρα σου 4.000 ευρώ σύνταξη, θα τον έκανες χειραψία. Δεν υπάρχει 4.000 ευρώ σύνταξη. Είναι αυτό που λες κάτι. Λέμε, τοπικό. Τοπικό, ναι. Οπότε, τσάβα συζητάμε. Ναι.
Αν έσωσε τον πατέρα μου από κάτι σοβαρό, ναι, θα τον έκανε. Άλλο λέω εγώ, κάνει καμιά με τη σύνταξη καμιά ματσακονιά. Όχι, δεν μ' αρέσει. Και έπαιρνε τη μισή σύνταξη εσύ εκεί πέρα. Όχι. Όχι. Δεν κάνω τέτοια. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Σε τίμιο άνθρωπο. Ναι. Τα έχει μάθει αυτά από την εκκλησία του Αγίου Θεράποντα. Δεν έμαθα. Μία βρύση τη κάνατε 12 και οι 11 δεν δουλεύουν οι βρύσει. Λέγε. Αν βρει κάποιο συσχετισμό δικό μου με τον Άγιο Θεράποντα. Επίτροπο δεν ήσουν. Ψαλμουδίε δεν έκανε. Δεξιό ψάλτη δεν ήταν. Εκεί μπε στα κόλπα δεν ήσουν. Είναι στα κόλπα όποιο ψέλνει. Ε, τι θα ανέξει από τα κόλπα. Κοίτα τον Κατηλανάφτη μαζί, δεν ήσασταν εκεί που ρουφιανεύατε. Μα παίρνατε τι μπάλε και τι σκίζατε εκεί πέρα. Εγώ σου έσκησα μπάλα. Δύο καφέ μπάλε. Τι φτάνει που ήσουν. Με τον Μάρκο τον Πελελή, με σκίσατε τι μπάλε. Σου σκίσαμε την μπάλα. Ναι, μου σκίσατε την μπάλα. Ο Κατηλανάφτη, το θυμάμαι σαν χθε. 11 χρονών ήμουν. Άλλο ο κ. Γιώργο και άλλο εγώ. Τι άλλο ο κ. Γιώργο. Μην μπερδεύει. Ποιο σου έσκησε την μπάλα. Ναι, αλλά ποιο έδινε τι πληροφορίε στον κύριο Γιώργο του Κατηλανάφτη. Ποια πληροφορία, 10 χρονών παιδάκι θα πάει τώρα να ρουφιανεύσει για ποιο λόγο. Εσύ. Και εγώ δεν ήθελα να παίξω μπάλα. 10 χρονών να ρουφιανεύσει. Εγώ δεν έπαιζα μπάλα. Εδώ έπαιζε ζάρια 10 χρονών. Παίζαμε μονόπολη και τα έπαιζε στα ζάρια χράτσα χράτσα. Επειδή είσαι ο βλάκερ γειτονιά στεναχωρικέ που έχανε συνέχεια. Ναι. Εγώ ερχόμουν έπαιζα, δεν με βάζα τραγω το τύφλακα σαν και εσένα. Παίζαμε μονόπολη και ο κόκκινο έπαιρνε τα ζάρια, ήταν και μεγάλα κοκάλινα. Και έτσι μάθαμε τα ζάρια. Μα τα μάθω κόκκινο. Μιλούσα και 10 χρόνια. Όχι, πιο λεπτή φωνούλα είχε. Και ζάρια δεν έχω παίξει ποτέ. Ζάρια δεν έπαιξε ποτέ. Πότε. Ναι. Δεν έχω ακουμπήσει στη ζωή μου. Ζάρια εσύ δεν έχει παίξει ποτέ. Στη ζωή μου. Ναι, ξέρω, εγώ... και στα τζιτζιλόνια έχω ακούσει ότι πήγε. Ποτέ. Στα τζιτζιλόνια δεν πήγε. Να ρωτήσει αυτού που ασχολούνται με το άθλημα. Τέλειω. Να ρωτά την πιάτσα μα. Εντάξει, τέλειω. Εντάξει, ναι. Έπρεπε να ποντάρει το Υπουργείο Οικονομικών σε νίκη του Γιβαλτάρ 5 δις. Αυτό κερδίζει και έτσι παραπλασιάζει το γνωστό 81 συντελεστή. Παρακαλώ και μάνι μάνι τσεπώνουμε 305 δις. Από αυτά δίνουμε 310 εκεί που χρωστάμε και έχουμε και 95 περίζευμα. Ειλικρινά γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μου έχει δοθεί ακόμη το Νόμπελ Οικονομικών. Εάν κάποιο έχει να δανείσει 5 δις στο Υπουργείο, να πείτε λέει να κάνει κονέ με τους παίκτες. Παρακάτω, ωραία τα θεωρητικά αυτά. Για το έργο καλό είναι, ναι, για το έργο. Για ναι. Το έργο απλά για δεν είχε δράκο μέσα. Ναι. Εντάξει. Να σου πω ένα ωραίο τώρα. Εγώ θα σου πω κάτι ωραίο. Πες μου, να πω και εγώ ήταν δικό μου ωραίο. Είχαμε ένα κορυφαίο Έλληνα αθλητή. Ναι. Ο οποίος πέτυχε κάτι σπουδαίο για άλλη μια φορά. Τρίχες έκανε. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας. Τρίχες. Δηλαδή γιατί είναι τρίχες. Τρίχες είναι. Στο αεροδρόμιο μόνο η μαμά του πήγε. Με πρόλαβες. Τι σε πρόλαβα. Δεν μιλάω για τρίχες. Καταρχήν από το 2015 μέχρι σήμερα. Ναι. Βγαίνει μόνο πρώτος, μια φορά βγήκε δεύτερος. Ποιο νοιάζει αυτό. Ποιο τον νοιάζει αυτό. Πήγε στο Μόντρεαλ. Μπράβο. Υπερασπίστηκε τον παγκόσμιο τίτλο. Και. Και δεν πήγε ούτε πρόξενο ούτε τίποτα. Ποιο πρόξενο θα πάει. Εκεί στον Καναδά. Οι οπαδοί πήγαν στο αεροδρόμιο. Είχε κόσμο εκεί. Οι οπαδοί τη εθνική ομάδα. Αυτοί οι τζαμπατζίδε που πάνε και παίρνουν από την ΕΠΟ εισιτήρια δωρεάν. Λέγε. Ρε φίλε. Και η τρομπέτα αγορασμένη από την ΕΠΟ. Αξιέπαινο, αξιομνημόνευτο και αξίζει τα μπράβο μα. Είναι αξιοθρύνητο. Γιατί. Γιατί είναι ένα μεγάλο αθλητή και δεν πουλάει μάπα του. Γι' αυτό. Ακούτε είπε τώρα για τον Πετρούνια. Ναι, είναι ένα μεγάλο αθλητή. Δεν είναι απλά μεγάλο. Σπουδαίο υπεραθλητή, γίγαντα. Ο οποίο είναι αξιοθρύνητο. Γιατί το άθλημα για που κάνει. Δεν να πει. Η Στεφανίδου, ένα εκπροβολή στην Αμερική. Περίμενε. Για τον Πετρούνια είναι αξιοθρύνητο. Ένα. Είμαι ο Πετρούνια. Ναι. Έχω φέρει την Ελλάδα στα ουράνια. Ναι. Κατεβαίνω με το αεροπλάνο. Ναι. Και είναι η μαμά μου και η θιά μου η Σωτηρία, η ξαδέρφη μου η Μαρίκα και ο φίλος μου ναι. ο Νικολάκης. Ναι. Αυτοκτονώ ή δεν αυτοκτονώ. Όχι. Γιατί αυτοκτονώ. Και παίρνω Ζαγοράκης να πούμε με 4 φιάλες Σουίσης στην καθησιά του όταν έπαιζε. Τώρα έχει βελτιωθεί πολύ καλά μαζί με τους άλλους του Σουνίδη και τα λοιπά. Παίζει την μπαλάρα του. Παίζει την μπαλάρα του. Είναι χαφάρα. Και είναι εξεφαλισμένος για μια ζωή. Είναι μάγκας ο Ζαγοράκης. Είναι. Δεν είναι μόνο το άλλο. Είναι μάγκας ο Δέλλας. Είναι. Είναι μάγκας ο Τσάρτας. Είναι. Ήταν αθλητές αυτοί μεγάλοι. Άμα σε βάλουν κάτω όλοι αυτοί για να πιεις, σε βάλουν κάτω εσένα που κάνεις τον έξυπνο στον ποτό. Είναι αθλητάρες όμως. Είναι αθλητάρες. Ωραία. Είναι. Πήρανε τον τίτλο. Βγάλανε 5 εκατομμύρια Έλληνες στον δρόμο. Ναι. Ο Πετρούνιας τι έβγαλε στον δρόμο. Τη μαμά του, τη θεία του και την ξαδέρφη του. Άρα ποιος είναι πιο αθλητάρας. Το μειώνει. Τι μειώνει. Ρε. Ναι, το μειώνει, βέβαια το μειώνει. Μειώνει φυσικά την αξία της επιτυχίας. Ναι, μειώνει την αξία της επιτυχίας του. Μειώνει την αξία τη επιτυχία. Εγώ ζω σε άλλο πλανήτη. Ναι. Πού είναι οι Ελληνάρες να πάνε στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, επειδή. Πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη και το κεφάλι σαν καζάνι που είναι. Και είναι ασχημογυναίκα η Μπακογιάννη. Να πει ο κύριος Πετρούνιας έφερε το χρυσό στην Αθήνα. Πήγε ο άλλος που έβλεπε τους εξωγήινους και τα ούφο. Ο Μητσοτάκης που χαιρέτησε την κούκλα. Και την είπε βγουν ραντεβού την κούκλα εδώ στη Τσιμισκή. Πήγε. Ο Τσίπρας πήγε. Τι οχθέσου. Οχθέ μου! Δεν απευθύνθηκα σε σένα. Κατέβηκε ο Ζαγοράκης και 5 εκατομμύρια Έλληνες προσκυνούσαμε.
Πλάκα κάνει, το ίδιο είναι. Ο Πετρούνιας. Τι έκανε ο Πετρούνιας? Ανέβηκε εκεί στους Κρίκους, έκανε κάτι κολουτούπες εκεί πέρα. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα που πήγε, ήρθε η αδερφή του, ήρθε η θεία του, ήρθε η μάνα του και ο μπαμπάς του. Η γιαγιά του είχε πεθάνει, δεν ήρθε. Άσε με ρε κόκκινη. Σαν εργαζόμενο σε μέσο μαζική ενημέρωση. Ναι, εγώ σαν μνημόνευση καθόλου. Όχι, δεν το μνημόνευσα. Γιατί? Γιατί δεν έχει φράγκα ρε, να με δώσει ο Πετρούνιας. Ο Σαγοράκης έχει να με δώσει φράγκα. Το πειρατικό! Ο άλλος ο κομμουνιστής με το πειρατικό πήγε εκεί. Ο Χελάκης που κονόμαγε από τις κασέτες. Δεν πήγε, γιατί δεν έχει κονόμα να πει το πειρατικό του Πετρούνια. Σε πειράζει που δεν κονόμη για τι να κονομήσω εγώ ρε, με το Μούση τώρα, το κάνω το κομμουνιστή για να κονομήσω. Έχω ανάγκη εγώ να κάνω το κομμουνιστή. Παρακατώ, έχεις να μου απαντήσεις. Άμα να βγάλει λεφτά. Άλλο αυτό. Ναι, ενώ εσύ, ε. Και κουκουέ μου, ενώ εσύ, ε. Ενώ εσύ, ε. Κοιτά το αλουνού το συμφέρον, είσαι αλτρουιστής. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, καλά. Αλλά δεν δήλωσε ποτέ είχε κάποιο κόμμα. Τι δεν δήλωσε? Ομάδα δήλωσα. Κόμμα δεν δήλωσα. Τι δεν δήλωσε? Πατρίδα δήλωσε. Μακεδόνα δήλωσε. Βεβαίω. Ναι, δήλωσε. Και χριστιανό δήλωσα. Χριστιανό δήλωσε. Κατηγόρησέ με γι' αυτό. Δεν σε κατηγορώ, ρε φίλε, ότι δήλωσε. Λε για τον Πετρούνια τώρα. Ναι. Γιατί δεν πήγανε χίλια άτομα εκεί πέρα. Αξιομνημόνευτο. Αξιοθρύνητο είναι. Και με κάνει υπερήφανο. Τι σε κάνει? Εντάξει, υπερήφανο σε κάνει. Βεβαίω. Ναι, σουζουκάκια σμυρνέκα πήγε το βράδυ. Και ναι. Κατακρίνω. Και κατακρίνεις. Τους ελληνικούς φορείς οι οποίοι ναι. δεν πήγαν να σταθούν δίπλα του. Ακούω δωρεκό. Ποιοι είναι οι ελληνικοί φορείς? Οπουδήποτε ποιοι παίζει. Είναι οι ελληνικοί φορείς? Ο εθνικός ύμνος. Ναι, άσε, μη. Την ίδια που κάνει. Άσε, μη. Άσε τον εθνικό ύμνο. Εσύ αν ήσουν φορέας, θα πήγαινε εκεί. Να βγει φωτογραφία με τον Πετρούνια. Υποχρεωμένο θα ήμουν. Ναι. Και πώς θα μόνο σε... ένας πήγαινε παντού, φίλε. Ποιος πήγαινε? Μόνο ένας. Ποιος πήγαινε? Τον οποίο το συμπαθώ κιόλας. Ποιος? Παντού. Ποιος? Ο Ψωμιάδης. Παντού. Πόλεμος γινόταν, πήγαινε. Ψώδη. Χαρά γινόταν. Μη. Γιατί πήγαινε ο Ψωμιάδης? Για δημόσιες σχέσεις. Εκεί το λες μπράβο τότε. Όχι. Πήγαινε παντού όμως. Πήγαινε. Πλημμύρισε εκεί το σύμπαν. Πώς βρήκε τρόπο και πήγε εκεί? Δεν ήταν τεμπέλης, πήγαινε. Πήγαινε παντού. Ήταν επαγγελματίας πολιτικός. Πήγαινε. Είπα όχι, σου λέω πήγαινε παντού, δεν αδίκησε. Γιατί αγαπούσε τον αθλητή, έπαιρνε πόντους ψήφους. Πήγαινε παντού. Εντάξει, πήγαινε. Δεν στέρισε. Άλλο σε λέω ρε κόκκινε, εσύ με τη μούρη αυτή. Άμα δεις ότι η φωτογραφία με τον Πετρούνια δεν θα σε ωφελεί, θα πας. Θα χαλάσει το χρόνο σου 2 ώρες στο αεροδρόμιο. Θα πας. Εγώ λέω ότι θα κερδίσεις, δεν θα χάσεις. Και άμα τα κερδίσεις θα πηγαίνα κι άλλη ρε κόκκινε. Είναι... Ναι, τι. Η υποδοχή ήρωα γράφει η εφημερίδα. Πράσι τη γράφει η εφημερίδα, την εφημερίδα τη γράφετε εσείς. Άμα θέλετε εσείς τον Καρσία τον κάνετε τα 100 μέτρα σε 8 δευτερόλεπτα τα κάνετε. Ό,τι θέλετε κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί γράφεις βλακή. Βρίσκεις από εκεί πέρα. Ορίστε, υπουργός αθλητισμού. Ποιος είναι? Να τους, ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης, ναι, άλλος. Λοιπόν. Ποιοι ήτανε? Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, βέβαια. Σκοτωθήκαν. Γιατί λες βλακή. Ω, βέβαια. Χάθηκα στις αγκαλιές των αγαπημένων τους προσώπων. Δεχόμαι συγχαρητήρια. Στο πλευρό του Λευτέρη Πετρούνια βρέθηκαν μεταξύ άλλων συνέδρους η μαμά του Σοφία, ο θείος του Σίμος και ένας καλός του φίλος ο Κυριάκος Ιωάννου. Λοιπόν, και πήγε ο Βασιλιάδης εκεί, ναι. Το συνεχάρι για το κατόρθωμα κτλ. Λεφτά τον δώσει τώρα ο Βασιλιάδης. Θα τον βάλει εκεί σε κανένα δίμο. Γιατί πάλαζες, πήγε. Κάτσε τώρα, άλλο θέμα. Πήγε. Είπες ότι το αγνόησα. Θα τον κάνει σαν τον πύρο δήμα εκεί πέρα που σήκωσε ο Αλβανός τα βάρη. Θα τον βάλει πουθενά. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Μπατουλίδη που τη βάλανε. Τη βάλανε πουθενά. Στην αεροπορία που τη βάλανε. Στον αεροπορία. Τι φίλοι μου είναι, Πασόκ είναι, δική σου φίλη είναι. Άλλο λέω εγώ, τη βάλανε. Τη βάλανε, παίρνει λεφτά στην αστυνομία. Βάλανε τους άλλους. Δεν μπορεί. Αυτό το Πετρούνια πού θα τον βάλουν τον φουράκα. Βαλκάρης, θα τον βάλουνε. Ο Βαλκάρης θα... πέρα από Ηρακλειδέα ναι, και Πασοξή. Άκουρε κόκκινε. Αυτό... Το Πετρούνια τώρα τον βάλουν σε κανένα δήμο να κουβαλάει κανένα σκουπίδι να πούμε. Θα τον βάλουνε. Λοιπόν. Πήγε ο Μούσιας εκεί ο Βασιλιάς και χέσει και η φοράδα στα λόνι τώρα. Η μόνη φοράδα που βλέπω είσαι εσύ. Άσε με καημένε. Λοιπόν. Ο Πετρούνιας τώρα. Υποκριτές τώρα. Ο Πετρούνιας. Μαζί μας. Βγήκε και ο Μπούζος να πει για τον Πετρούνια. Χιουντάι Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Άντε, τα γάρια. Με πάρα πολλά μοντέλα έτοιμο παράδοτα. Με πολύ ωραία πράγματα να τα βρείτε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λίγο μετά το Αλφακτέο τώρα που έχει ανοίξει Κογόμβος είναι 5 λεπτά από την καρδιά της πόλης. Και μην ξεχνάτε ότι τηλεφώνοντας τώρα στο 23 15 96 5 96 θα μάθετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με 10.490 ευρώ. Καλά ακούτε, είναι η καλύτερη τιμή της αγοράς. 10.490 ευρώ το Hyundai i20 στο 23 15 96 5 96. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Σάββατο. Ελληνική χοιρινή σπάλα με κόκαλο το κιλό μόνο 3,35. Βόλιο κιμά το κιλό μόνο 5,99. Ελληνικές πατάτες χύμα το κιλό μόνο 29 λεπτά. Και φέτα με βγάλενος κιλού σε άλμη μόνο 6,99. Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθε περισσότερα στα showroom της Αλουμίλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή στο alumil.com. Αλουμίλ, μίλια μπροστά. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Κάθε κλέντη μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά. Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. Τέσσερα υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά. Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Αφίλα Ανδριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Ανδριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Ανδριάκου. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Διάβασε. Track and Bus Super Heavy Duty. Και εδώ τι γράφει? Thicker Plate Grid Protection Cyclic Stability. Τι γράφει στη σφραγίδα? 2 χρόνια εγγύηση. Την μπαταρία είναι Standard. Κατάλαβες τώρα γιατί είναι οι μόνες μπαταρίες για φορτηγά και λεωφορεία με 2 χρόνια εγγύηση. Αν θες μπαταρία ειδικά για φορτηγό, νταλίκα ή λεωφορείο με εξελιγμένη τεχνολογία αιχμής, βάλε Standard Track and Bus Super Heavy Duty. Η μόνη με εγγύηση 2 χρόνια. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technique. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Χτύπημα στο παρμπρίζ. Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελάτε στην Carglass και εμείς θα το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλλοκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Καταστήματα Μοναστηρίου, Μενεμένης, Θερμής και Χαλκιδικής. Ο Οκτώβριος στο Flamingo Hotel είναι εντυπωσιακός. Με δωρεάν φαγητό στο εστιατόριο Πολυτελείας, διαμονή, σπα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 14 Οκτωβρίου, η Ελένη Φουρέιρα στο Flamingo για μια μαγική live βραδιά. Ελένη Φουρέιρα. Σάββατο 28 Οκτωβρίου, το τρίο Μουσικάντε, Μανώλης Καραντίνης, Θάνος Γκιουλετζής και Αχιλλέας Οφούδης θα μας ταξιδέψουν με τις μουσικές τους.
Εντυπωσιακός Οκτώβριος που έχει πολλά να σου δώσει στο Flamingo Hotel στη Γιαγιαλή. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά, χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus & Light. Αυθεντική γεύση Lux. Χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus & Light. Η φύση χαμογελά. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, σε πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε πλέον γραμμές στο 2310 και τα 390 για είναι δικά σας. 9.55 και όνο το μήνυμά στο 54.340. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος μπορεί να βρεις την οριστική λύση για τη διαγραφή του αυτοκινήτου σου τηλεφωνώντας στο 18133. Και έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν να κάνεις την οριστική διαγραφή και να πάρεις την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Μιλήσαμε για όσα γίνανε στους τελευταίους αγώνες των προκριματικών. Πάρε λίγο το νερό από εκεί να βλέπω κάτι. Τρεις γραμμές έχει. Ναι, να βλέπω θέλω. Ναι. Μιλήσαμε για αρκετά πράγματα, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Είπαμε ότι είναι λογικό ότι έφαγε ξύλο αυτός ο Παναθηναϊκός. Τα ζητούσε ο οργανισμός του. Ήτανε δηλαδή. Αν δεν είναι κάποιος από το εξωτερικό ο οποίος δεν είναι βλαμμένος. Άσε, βλαμμένος κανονικός. Πάμε παρακάτω. Και δεν ξέρει. Πήγε να κάνει μαγιά, βγάλει σέλφι και να δείξει ότι πήγε στη θύρα αυτά με πράσινη μπλούζα. Τον κάναν παούλο και από εκεί και πέρα τώρα του συλλάβανε. Κλάι μάιν. Παρακάτω. Ευτυχώς μετά τον σκοτώσαν δηλαδή τον άνθρωπο. Εντάξει. Λοιπόν, μία γραμμή είναι ελεύθερη, πάμε. Άντε, πάμε, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσείς ναι. Μιλάτε, ναι. Λοιπόν, θα μιλήσω σαν φίλαθος, σαν οπαδός, όπως θέλετε. Άμα μιλήσει σαν φίλαθος, θα μιλήσει σαν φίλαθος. Άμα μιλήσει σαν οπαδός, θα μιλήσει σαν οπαδός. Διάλεξε. Λοιπόν, ήταν λάθος, οκ, okay, του παιδιού παλικαριού να μπει με την. Του ανόητου, πες. Ορίστε. Ανόητος. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα κάπως έτσι. Ανόητος είναι τώρα, πλάκα. Βασικά πρέπει αυτό να σταματήσει γενικά στα γήπεδα. Δεν θα σταματήσει αυτό στα γήπεδα. Πουθενά δεν σταματήσει. Αν θέλεις να πεθάνεις, θα το κάνεις. Λοιπόν, πώς είναι ένα ωραίο τρόπο, άμα θες να αυτοκτονήσεις, να πας σε σχέδιο. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μπαίνεις τώρα στη. Δεν είμαι Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να μπαίνεις στον χώρο το οπαδικό του αντιπάλου με άλλη φανέλα. Τελείως. Θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Παίζει η Εθνική Ελλάδος και δεν πρέπει να βγάζεις τα αποθυμένα σου τώρα το πώς πήγες και πού πήγες για να βγεις φωτογραφία. Κοίταξε, λοιπόν, κοίταξε λίγο. Δύο λεπτά λίγο. Το οπαδικό κίνημα, στο οπαδικό κίνημα μέσα έχουν μπει και πολιτικά στοιχεία, οπότε υπάρχει ένας πολυπολιτισμός. Ναι. Βρε, ποια πολιτικά και μπούρδες μου λέτε, τα ναρκωτικά κάνουν κουμάντο εκεί. Έλα κόκκινε, μη. Εντάξει, εσύ μη. Το πήγες αλλού τώρα. Δεν το πάω, λέω, εκεί που πάει. Άσε, γιατί η παλιά. Πρέζα, φίλε, σιγά, σιγά, σιγά. Η πρέζα πουλάει εκεί έμποροι ναρκωτικών, σιγά, μη, ρε, προσπαθούν εκεί πέρα να κάνουν δουλειά. Όχι, όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Καλά, καλά. Γιατί η πρέζα και τη δεκαετία του 80 υπήρχε καλά, καλά. Και τη δεκαετία του 90 υπήρχε. Τώρα οι σύνδεσμοι εκφράζουν και πολιτικά θέματα. Και βλέπεις Χρυσαυγή της Πάοξης, αριστερός Πάοξης, Αλβανός Πάοξης. Έχει θέματα. Χρυσαυγή της Ολυμπιακός, αριστερός Ολυμπιακός. Σ' ακούμε φίλοι. Μετέπειτα την όλη διαδικασία ότι πλέον δεν πήγανε να τον δίνουν από ένα σημείο και μετά, αλλά πήγαν να τον κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Οπότε και αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα. Αστυνομία υπήρχε εκεί.
και να υπήρχε δεν προλάβα να κάνουν τίποτα. Και γιατί να κάνουμε 600 ευρώ το μήνα? Εντάξει. Η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις μαζεύει τα πτώματα. Από... Ναι. Όποιος έχει πάει στο Καραϊσκάκη θα καταλάβει ότι. Όχι, ρε παιδί μου, αστυνομία. Γιατί να, γιατί να μπλέξει? Πρόσεξε να δεις. Η αστυνομία δεν μπλέκει για ένα λόγο. Σου λέει θα κάνω καμιά συμπλοκή, θα σκοτωθεί κανένας. Θα πέσει η κυβέρνηση εξαιτίας δύο ηλίθιων. Άστους να σκοτωθούν. Μαζεύουμε τα πτώματα και τους τραυματίες. Και καλά κάνει. Εκεί καλό ήταν, υπήρχε μια κοπέλα εκεί, αν μπορούσε να προλάβει τα χειρότερα ή κάποιοι άλλοι ώστε να μην κάνει κοπέλα, πάθει μεγάλη ζημιά. Για να τραβήξουν μόνο και μόνο επειδή ήταν γυναίκα, μήπως κάποιος φοβόταν να μην την πάρει ξόφαλτσα. Άμα τώρα ήθελα να πάει στα κομμάτια. Στον επόμενο. Λοιπόν, ό,τι έγινε, έγινε. Η Εθνική πιστεύω θα πέσει με την Ελβετία. Είναι δική μου έμπνευση. Περνάει με την Ελβετία. Θα γίνει κλήρωση. Το περνάει, δεν περνάει, για όλους είναι το ίδιο. Το θέμα είναι πόσο σοβαρά θα παίξει μπάλα. Δηλαδή δεν εξαρτάται από τους άλλους, από εμάς εξαρτάται. Χάθηκε. Δεν μου λες κόκκινε, δύο μάτς είναι. Δύο παιχνίδια. Άμα ήταν ένα μάτς, θα μπορούσαμε να έχουμε ελπίδες πολλές. Καλό είναι αυτό που ναι. Επειδή είναι δύο τα μάτς. Έξυπνο είναι αυτό που ναι. Και επειδή οι ομάδες είναι καλύτερες. Θα έρθει η ώρα, έχουμε ώρα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Πάμε στον επόμενο. Έλα φίλε. Έπεσε όλο το κέντρο. Έπεσε όλο το κέντρο. Στη δικιά μας εκπομπή. Λοιπόν. Καλά, στη δικιά μας εκπομπή έπεσε όλο το κέντρο. Επανέρχεται, επανέρχεται, επανέρχεται. Τι γίνεται εδώ πέρα. Επανέρχεται, σου λέω. Μην με κοιτάς τα μυαλά. Πατ. Έχει και κεφάλι που δεν σπάει. Τι να σε κάνω. Θα σπάσω το χέρι σου. Αυτό ακριβώς. Και μετά θα ζητάς και αποζημίωση. Εσύ φυσικά. Λοιπόν, Μιχάλης Ματανάς. Τι είναι αυτό? Μιχάλης Ματανάς. Επίθετο είναι αυτό. Ματανάς. Το κόκκινο είναι επίθετο. Το Ραπτόπουλο είναι επίθετο. Χίλιες φορές καλύτερο. Καλύτερο. Τι είναι αυτός? Παίρνει τηλέφωνο στα επόμενα 30 λεπτά στα 3 εντάρια και λέει το συστηματικό. Ο νικητής για το διαγωνισμό για το ρεύμα για ένα χρόνο. Ματανάς λέγεται. Μιχάλης Ματανάς. Να πάρει ο ίδιος ή να τον πείτε να πάρει. Εντάξει, πάρει τον κόσμο. Πάμε. Γέμισε πάλι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άκου εδώ διαστραφή Ραπτόπουλε. Να παίζει η Εθνική, να είναι μαζεμένοι όλοι κάτω να μπεκρουλιάζουν και να τρώνε. Σιγά 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 τα γάρι, τρανκ τρανκ τρανκ. Δεν είναι τα είναι, είναι να αφήσω τηλέφωνο και έχει και μεγάλο. Να μην παίρνετε αφήσει τηλέφωνο, πάρτε με κουλιά. Έλα φίλε. Λέγε. Α, συγγνώμη. Έλα, τι έκανε σιγά τώρα. Ναι. Λοιπόν, είναι μαζεμένοι όλοι η Εθνική Ελλάδος λοιπόν στο ταβερνάκι που λες και τρώνε και πίνουν και λες. Άμα χάσει η Εθνική Ελλάδος κυρασμένα. Εκεί είναι δύσκολο τούμπα. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, όχι. Έλα, επόμενος. Πάμε. Πάλι έπει στο κέντρο. Δεν ορίστε, μιλάει. Περίμενε. Έναν. Ναι. Επόμενος. Φύγαμε. Κατευθείαν. Ναι. Επόμενος. Έλα, φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλώς τον. Γιατρέ. Θα ρωτήσω κάτι. Σας παρακαλώ, απαντήστε μου και μετά θα σας πω που το πάω. Ο τρίτος θερματοφύλακας πέρσι του Ολυμπιακού που δεν είχε καμία επίσημη συμμετοχή. Θεωρείται πρωταθλητής Ελλάδος. Βεβαίως. Εννοείται. Ναι. Έτσι, μπράβο. Άρα θεωρείται και ο Γκάλης με τον Παναθηναϊκό. Δεν θεωρείται, είναι. Γιατί ήταν και στο μισθολόγιο και στο ρόστερ. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο δεν το ευρωπαϊκό. Σωστά μιλάς, αλλά είχε σταματήσει όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει σημασία. Μέσα στη χρονιά. Μέσα στη χρονιά δεν είχε. Μέσα στη χρονιά δεν είχε σταματήσει. Είχε φύγει μετά από ένα μάτι με τον Παγκράτη στο Μέτς. Σε ποιο μήνα, ποιο μήνα έγινε αυτό. Πριν πάρουμε το... Στάσου λίγο. Ποιο μήνα έγινε αυτό. Γενάρη. Μάριο. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το 74-75... Μισό λεπτό. Ναι. Για σένα θεωρείται ο πρωταθλητής. Βέβαια. Θα σου πω γιατί. Το 74-75, τον Μάρτιο, ο Λάκης Πετρόπουλος φεύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα, χρεώνεται το πρωτάθλημα ο Πετρόπουλος, παίρνει και το κύπελο. Στο κύπελο όμως δεν το χρεώνουν ότι το πήρε. Δεν ήταν στον πάγκο. Ενώ στο πρωτάθλημα είχε συμμετοχή. Υπ' αυτά τα συνθήκε λοιπόν ο Γκάλης. Αν... Σταμάτησε τον μπάσκετ. Δεν ναι. έφυγε. Και ο άλλος δεν βγήκε να το πει. Μετά το είπε. Συζητούσε okay. για comeback okay. μετά. Ενδεχομένως ακόμα και στην ΑΕΚ. Ναι, αλλά και ο κόκκινος λέει δεν είχε συμμετοχή. Δεν είχε βγει να πει ότι σταματάω τον μπάσκετ. Παιδιά. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραία. Άρα δεν το λέμε για. Κοίταξε. Τον ονομάζουμε Θεό του μπάσκετ και είναι. Εντάξει, δεν το λέμε για να το μειώσουμε. Όχι, όχι, και είναι κρίμα που δεν μπόρεσε να πάρει. Τυπικά είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πάει τελείως. Με τον Παναθηναϊκό είναι. Okay. Με τον Παναθηναϊκό του Μάρτιου. Αυτό δεν το λένε εδώ. Γιατί δεν το πήρε με τον Άρη, κατάλαβες. Δεν συμφέρει. Αλλά αυτό είναι τώρα. Άμα ήταν. Άκου τώρα το λαμόγιο πώς σκέφτεται. Δεν συμφέρει, κατάλαβες. Αν είχαμε... Όλα με τη μαρμίτα. Δεν συμφέρει, άκου. Εδώ η μαρμίτα της δημοσιογραφίας δεν συμφέρει να πεις ότι ο Γκάλης πήρε με τον Παναθηναϊκό πρωταθλητριών. Με τον Θεό τον Άρη δεν πήρε.
Πάμε παρακάτω. Ωραία η παρατήρησή σου. Πολύ ωραία. Για το θέμα, για το θέμα του Κριστιανού Ρονάλντο που λέτε για τον τελικό. Ναι. Όχι τον τελικό, όλα τα μάτς. Εγώ, κοίταξε, θα σου πω στον τελικό. Εγώ αυτό που εξέλαβα. Το άλλο ήταν μπισμπιζέ το 3-3. Ναι, άσε με να μιλήσω. Ναι. Λέω, αυτό που εξέλαβα εγώ στις κινήσεις του, μια ερμηνεία που δίνω εγώ είναι ότι δεν μας βλέπω να κερδίζουμε. Ας διατηρήσω το μύθο μου με το να το παίξω ενδεχομένως και λίγο τραυματίας. Ναι. Να βγω έξω και να λένε όλοι, μα δεν έπαιξε ο Ρονάλντο στο τέλος. Μα αν έπαιξε ο Ρονάλντο, τι θα γινόταν. Στεναχωρέθηκε το λαμόγιο. Στεναχωρέθηκε το λαμόγιο. Που έλειπε στο τέλος. Και έκανε το χαρούμενο. Και μετά, γι' αυτό πήγε και στην κάμερα, το δείξει η κάμερα. Το goal, ναι. Βάζουν πορτοκάλι το goal, αυτό γυρνάει νούμερο, γυρνάει boomerang και λέει, αμάν αυτοί πάνε να κερδίσουν χωρίς εμένα. Τι χωρίς κάνω, εμένα. Ας κάνω εγώ ότι είμαι προπονητής εκεί να με δείξει η κάμερα. Ας πω έξω να κάνω το καλακίο δίπλα στον καρπουζά για να πω πάλι στο κάβρο. Έτσι, μπράβο. Γιατρέ, ποια χρονιά σταμάτησε ο Γκάλης στο μπάσκετ? Ένα χρόνο πριν το ευρωπαϊκό του Μάλκοβιτς, αν θυμάμαι καλά. Το 1994. Ναι, ναι, και ο Παναθηναϊκός το πήρε το 95. Το 96 το πήρε. Ήταν ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού. Όχι, όχι, όχι. Διωμένο στην ΕΟΚ. Δύο χρόνια μετά σου λέω το πήρε. Ένα χρόνο και κάτι μήνες μετά. Ο Γκάλης σταμάτησε το 94. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός το πήρε το 96. Ο Παναθηναϊκός ήταν, σου λέω, στο μισθολόγιο του Παναθηναϊκού. Ακόμα μόλις και ανανεώσει το συμβόλαιο. Ρε άνθρωπε Θεού. Δύο χρόνια μετά το πήρε ο Παναθηναϊκός. Σε ξαναρωτάω. Βγήκε και είπε σταματάω. Φυσικά, το 94. Όχι, δεν είπε σταματάω, λάθος κάνεις. Τέλος πάντων, δεν αμαλώσουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Το, η ουσία είναι ότι δεν είχε συμμετοχή. Και έχει μα δικαιώ... δεν έπαιξε καν. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν το, και έτσι να το πήρε δεν το ευχαριστήθηκε. Πάμε λοιπόν, λέγε. Καλημέρα. Καλώς τον. Να ρωτήσω, οι εφημερίδες το Μέτρο Σπορ πηγαίνουν Καστοριά? Δεν ξέρω. Παντού πάνε. Πάντως, Εύβοια δεν πάνε. Ρε, παιδί μου. Όχι, στην Εύβοια. Α, Καστοριά, όχι, δεν ξέρω. Να στείλετε μια εφημερίδα το φιλαράκι μου εκεί. Ναι. Να κρατήσει την εφημερίδα αυτή, να την έχει την βαθμολογία που είπε ότι μέχρι το Μάρτιο θα είναι. Α! Α, το έπιασες, έτσι. Ναι, 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 να την έχει. Είσαι εντάξει, γάτα. Μετά μόλις την κρατήσει την εφημερίδα, να σου βγάλει φωτοτυπία, να την έχει 10 φορές. Κάντρο, ναι. Τη Δευτέρα με την Ξάνθη, ναι. Να βγει στον αέρα, να δούμε τι θα μας πει. Εμείς έχουμε εδώ πέρα μια ομάδα καλή. Έχουμε τη Λαμία. Και θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει με αυτήν την ομάδα. Δεν λέμε πολλά λόγια. Τα λόγια όσοι λένε έρχονται μπρούμετα. Όσο για την εθνική μπρούμητα. Που μιλάς και λες μερικά πράγματα. Εγώ έχω ζήσει μέσα στο Καραϊσκάκι με το 1-4 με την Τουρκία, αν το θυμάστε. Ναι, άλλο θέλω να με πεις. Πάνε κούτρα αυτοί όλοι εδώ. Αυτό είναι πως πανάρε ρε φιλαράκι, εγώ το λέω στον αέρα. Από το 2002... 2004 ήταν υπουργός αθλητισμού ο Γιώργος Ορφανός. Ναι. Τότε μας είχε πει, ναι. Και πήγαμε στην Πορτογαλία, ναι. Με 12 μέρες. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ξέρεις κάτι, έβαζα λεφτά από τη ζέπη μου, γιατί τι, κανείς στάσου, δεν τι κούτρα είχε τότε. Στάσου, να πάει στάσου, στάσου έχει σημαντικό. Τι κούτρα είχε τότε. Ξενοδοχείο είχε κούτρα. Ραπτόπουλε, ναι. Κάνεις μια δουλειά, σου είπα και την άλλη φορά. Πληρώνεσαι. Τα εισιτήρια, ξενοδοχεία, φαγητό. Μάρκο. Και αυτό, τι ήθελες. Καμιά ρωσίδα να πηδήξετε κιόλας. Αυτό δεν είναι ο παδός, Μάρκο, με συγχωρείς. Κοίταξε να δεις. Όχι, Μάρκο, δεν το συζητάω. Ο παδός είναι αυτός ο οποίος. Ο παδός είναι αυτός ο οποίος μαζεύει ευρουλάκι, ευρουλάκι. Να πάρει το εισιτήριο, να κάνει την εκδρομή, να κάνει τα πάντα. Έγινε, Μάρκο. Εντάξει, τα είπε ο Μάρκος. Δεν μου λες κόκκινε. Εσείς που πηδάτε τα κάγκελα στον Ηρακλή και δεν πληρώνετε, τι είστε? Δεν έχεις κάνει ποτέ από αυτά. Α, δεν έχω κάνει ποτέ από αυτά. Αυτή είναι η απάντησή σου. Ναι. Πάνε τώρα στο χορηγό. Όχι, δεν πάω στο χορηγό, πάω στο νικητή. Στο νικητή και λέω. Ο Μιχάλης ο Ματανάς τηλεφώνησε. Ματάνας λέγεται. Ματανάς. Ναι, ναι. Ματανάς ή Ματάνας. Ματανάς. Πάλι βλακία είπε. Τέλειος. Λοιπόν, έχεις να μου πεις τίποτα? Βόλτον. Βόλτον. Τι ομάδα είσαι? Πάγου βέβαια. Ποια περιοχή μας ακούς? Ασπροβάλτα. Oh. Από Ασπροβάλτα. Λοιπόν, πότε έστειλες το μήνυμα? Το έστειλα χθες το μεσημέρι. Σε εμάς δηλαδή? Ναι, ναι, σε εσάς. Στη Μετρόπολης. Ναι, ρε φίλε, την εκπομπή τη θέλει, δικιά να, θέλει να τον επιβεβαιώσει ότι δεν την είναι στην εκπομπή του Μπούζου, στη δικιά του εκπομπή. Πάντα, πάντα στο Ραπτόπουλο και στον Κόκκινο. Πού αλλού. Αυτό θέλει να ακούσει. Βέβαια. Να χαρεί. Κατάλαβες. Και λίγο και στο Ραγκάτσι ακούμε. Ναι, τώρα τον έκανε στα μούτρα από κρέα στον Κόκκινο. Τον ζηλεύει το Ραγκάτσι. Ναι. Όχι, όχι, είναι καλό παιδί ο Χρήστος. Καλός είναι. Από εκείνα τα χρόνια που έπαιζε μπάλα στον Αστέρα. Ποιος έπαιζε μπάλα στον Αστέρα? Ο Ραγκάτσης. Τι θέση έπαιζε? Έπαιζε αριστερό μπακ. Μπακ. Ναι, ναι. Είναι αριστεροπόδαρος δηλαδή ο Ραγκάτσης?
Α, δεν το ξέρω αυτό. Α, ναι, λες να πεις τον κουκουβάλα με το δεξί ανάποδο πόδι. Λες. Ναι, ναι. Ωραία, τι κερδίζει κόκκινα αυτός ο άνθρωπος? Κερδίζει για έναν ολόκληρο χρόνο την κατανάλωση του ρεύματος όλοι. Όλοι. Λοιπόν, Μιχάλη, να είσαι καλά, πόσο χρόνο είσαι? 38. Ο Μεγαλούτσικος. 61. 61. Τον κατάλαβε κατευθείαν, έπειρος, 38. Να είσαι γερός. Έγινε, ευχαριστώ και πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια. Okay. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Okay, boy. Πάμε στον κόσμο, ναι. Σπέρα. Σπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, Κωστά, τι κάνεις? Τι να κάνω? Γρηγόρη, μ' ακούς? Σ' ακούει, σ' ακούει. Τι, δεν μπορώ να καταλάβω ότι τα κεντρικά του κόμματος είναι εδώ. Α, μπράβο, από τα κεντρικά παίρνω, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, αντιεθνικές στο Φόλετ. Αν ο Κώστας είναι 100, εγώ είμαι 150. Και θα το πάρω επειδή είμαστε σε αθλητικό ραδιόφωνο. Εσείς που εκθιάζετε το φοβερό ποδόσφαιρο, τις μπάλες που βλέπουμε. Τι εκθιάσαμε? Σαν αθλητικό ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, λέμε για το καλό ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Από αυτό, από αυτό ζούμε τώρα, μην τρελαίνεσαι. Δεν ζούμε από το καλό ποδόσφαιρο. Δεν είπαμε ότι. Από το καφριλίκι ζούμε. Εμείς ζούμε από το άθλημα. Από την καφρίλα ζεις. Δεν είπαμε ποτέ ότι το άθλημα είναι τι καλό παίζουμε. Την καφρίλα ζεις, άιντε τώρα. Για πες μου, δηλαδή, για πες μου την μπάλα είδες τόσα χρόνια από την εθνική, δηλαδή. Αντικειμενικά τώρα, μιλήσω. Από την εθνική μπάλα δεν είδα, πήρα χαρά όμως. Πήρε χαρά, καλά σε λέει. Εγώ στο δεκάλεπτο την αλλάζω. Ρε φίλε, μην είσαι άδικος. Το 2004 ήδη δεν πανηγύρισες. Γιατί να είμαι άδικος, γιατί ξαφνικά. Γιατί δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ναι. Δεν πήγε στο Λευκό Πύργο το 2004. Όχι, δεν πήγα. Είσαι μειονότητα. Γιατί είμαι μειονότητα. Αφού οι πολλοί χαρήκανε, τι να κάνουμε τώρα. Η μόδα. Χαρήκανε από αυτό, δηλαδή από αυτό το θέαμα πούμε, που έδειξε η εθνική. Αυτό... Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Εσύ ναι. Αγαπάς τον Άρη. Ναι. Αν ο Άρης με το καλό ανέβει στη Σούπερ Λίγκα ναι. Και πάρει πρωτάθλημα με το χειρότερο ποδόσφαιρο, δηλαδή χειρότερο και από τις προοδευτικές Σούλη Παπαδόπουλου, θα ναι. Σε ενοχλήσει. Δεν θα το ναι. Πανηγυρίσεις. Τι σκέψη έχει αυτό με την εθνική. Ο Μάλκοβιτς παρουσίαζε κανένα θέμα όταν έπαιζε μπάσκετ. Απαράδεκτο μπάσκετ. Με αντιμπάσκετ το πήρε. Στη Λιμόζωνα τον κάναν Θεό. Ωραία, για να μην τα. Μα είσαι άδικος τώρα. Σήμερα είσαι από την Δεφορμέ. Πάμε, επόμενο. Δεφορμέ είσαι εσύ. Είσαι Δεφορμέ, πάει. Δεφορμέ. Πάμε. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σωστό, συμφωνώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, ρε παιδιά, Αντώνη, είστε καλά? Μια χαρά. Καλά. Λοιπόν, καταρχάς, πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις και το μεσημέρι αλλά και το βράδυ. Έτσι. Ναι, θες άκουσες τον οπαδό του Μακεδονικού. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Το άκουσα, ναι. Όμως η πολλή δημοκρατία, Κώστα και Γρηγόρη, βλάπτει. Α, όχι, καθένα... γιατί εμείς κάναμε πόλεμο. Συμφωνώ με αυτό που κάναμε πόλεμο εδώ πέρα. Συμφωνώ με αυτό. Ρίξαμε πατακό. Η πολλή δημοκρατία δυστυχώς βλάπτει. Συμφωνώ. Παιδιά, ο καθένας λέει, μπορεί να πει ό,τι θέλει ή ό,τι τον συμφέρει, χωρίς ο άλλος να. Τέλος πάντων, προχθές όμως είχα μιλήσει εγώ και επί προσωπικού, θέλω να σας πω κάτι. Κάποιος με αποκάλεσε ομοφιλόφιλο. Καθώς εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα με ανθρώπους που οι οποίοι δεν με ενοχλούν. Το θυμόσαστε, έτσι. Καλά, δεν μυρίζει βαρβατήλα εδώ η πόλη. Δε. Φίλε, ναι. Αν σε αποκάλεσε κάποιος έτσι, το πιο πιθανό είναι να. Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος νομίζω έχει το δικαίωμα να είναι αυτό που διαλέγει. Πληροφορώ λοιπόν τον φίλο επί προσωπικού ότι τώρα στα 50 μου δεν είναι η εποχή να αλλάξω προτιμήσεις. Μου αρέσουν οι γυναίκες και μου αρέσει που μου αρέσουν. Όμως δεν κρίνω κανέναν για το τι θα του αρέσει στη ζωή του. Μπορεί να χάνεις μιλάω κάτι, για τον κύριο... Μπορεί να χάνεις κάτι σπουδαίο όμως, δεν ξέρεις τι. Μιλάω για τον κύριο που θα σκότωνε την κόρη του, ξαναλέω. Ναι, βγήκε ένας ανόητος. Βγήκε ένας ανόητος και είπε ότι αν η κόρη μου γίνει ομοφιλόφιλη θα τη σκοτώσω. Και για να πάρω, Κώστα μου, την κατάσταση στα χέρια μου και μέσα από την επαγγελματική μου ιδιότητα, καθώς είμαι ψυχίατρος, ναι. θα του πω λοιπόν να ψαχτεί λίγο, διότι η ομοφοβία. Παραπέμπει αλλού. Λοιπόν, μιας και είσαι ψυχίατρος και όχι ψυχολόγος, ναι. Θα με πάρεις εκτός αέρα μόλις κλείσει η εκπομπή. Να του πεις τιμή για τις συνεδρίες. Να έρθεις. Εσύ πνευμονολόγο θες. Μη. Να του δώσεις καλή τιμή για τις συνεδρίες. Περίμενε. Εσύ τον πνευμονολόγο δεν τον γλιτώνεις. Εγώ τον ψυχίατρο μπορεί να τον γλιτώσω. Εγώ θα ψοφήσω, ρε φίλε, μια μέρα. Ναι, αλλά με το πνεύμα να πας αργά δεν είναι καλά. Δεν θα πάω αργά. Εγώ θα πάω. Τι έγινες, καλός άνθρωπος τώρα. Λοιπόν, φίλε, θα με πάρεις 4 και 5. Θα σε πάρω, ναι. Για να συνοδούμε να κάνουμε μια εκπομπή εδώ πέρα περί ψυχιατρικής κτλ. Άκουσα με τώρα. Ναι. Η ομοφοβία λοιπόν παραπέμπει αλλού, κατά ναι. τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά τη γνώμη μου. Εμένα, ας πούμε, δεν με φοβίζουν οι ομοφιλόφιλοι. Ας ψάξει λοιπόν ο φίλος. Εμένα ο Τσίπρας με φοβίζει. Για ποιο λόγο ναι. βαθύτερα
Γιατί τον φοβήσουν οι ομοφυλόφιλοι. Ας το ψάξει, θα το κάνουμε λοιπόν κουβέντα σε μια εκπομπή που δεν θα έχει πολύ ποδόσφαιρο το βράδυ. Είμαι ανοιχτό. Είμαι ανοιχτό. Ξαναέρχομαι λοιπόν στο ρόλο. Μην τα λες αυτά. Είμαι ανοιχτό, θα σε βγάλουν γκέι. Μη. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει, έχει δίκιο. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα το εξή. Ξαναέρχομαι λοιπόν ως ακροατής. Ναι. Και θα μιλήσω για χθες το βράδυ και θα μιλήσω πολύ γρήγορα. Πολύ ωραία, πέστα. Λέγε. Για κάποιου λοιπόν φίλου εχθές. Υπάρχει ένα βιβλίο του Αγγελίδη που κάνει εκπομπές το πρωί στην ΕΡΤΙΟ που λέγεται Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου. Ναι. Ας μπουν λοιπόν εκεί για να δούνε πόση ΑΕΚ υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Όχι την Ελλάδα, στον πλανήτη. Όσον αφορά την Αθήνα που εδώ γεννήθηκα, εδώ ζω, θα σας πω κάτι τώρα. Παλαιό Φάληρο, Άλυμος, Καλαμάκι, Γλυφάδα, Αμφιθέατρο, Ψιθέα, Βάρη, Βάρκιζα, Κυψέλη. Εγώ Ραφίνα πήγα και είδα πολλούς αεξίδες. Άνω και κάτω, άνω και κάτω. Πατήσια, ακούσα με Κώστα. Καλογρέζα, Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Κηφισιά, Χαλάνδρη, Φιλοθέη, Ερυθρέα, Εξάρχεια, Νέα Σμύρνη, Μπραχάμι. Πρόσφυγες, Κωνσταντινούπολιτες, Περισσός, Χαλκιδόνα, όλα αυτά που σου λέω είναι πρόσφυγες. Και δεν είναι σίγουρα Πανιώνι, ΠΑΟΚ και Απόλλων Αθηνών. Δεν είναι σίγουρα σε μια Αθήνα των 6 εκατομμυρίων ανθρώπων πλέον, δεν είναι σίγουρα ΠΑΟΚ, Πανιώνι, οι πρόσφυγες και οι Κωνσταντινούπολιτες και Απόλλων Αθηνών. Έφυγες, λοιπόν, και σε αυτό το βιβλίο. Ας μπουν λοιπόν και σε αυτό το βιβλίο να δούνε, σας αγαπώ πολύ. Δεν μου λες τώρα πριν φύγεις 10 δευτερόλεπτα. Ο Αλέφαντος θέλει συνεδρία. Ο Αλέφαντος θα τρελάνει όλους τους ψυχιάτρους όταν πάνε κοντά. Θα του δώσει χαρτί χωρίς συνεδρία. Πάμε, πάμε. Επόμενη χαρτί. Και δωρεάν για να γλιτώσει. Ναι. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχεις ένα λεπτό φίλε. Έτσι. Ένα λεπτό, ε. Λοιπόν, στα γρήγορα. Με αφορμή αυτού που είπατε με τον Πετρούνια... και έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος. Έτσι όπως τα λέει, μπορεί να καυτηριάζει με τον τρόπο του βέβαια. Δίκιο σε και τι πράγμα. Κυβερνώντες και όπου δεν υπάρχει μαρμίτα, ας πούμε. Σε τι πράγμα έχει. Πήγε ο Υπουργός του Αθλητισμού. Ρε, πήγε ο Υπουργός του Αθλητισμού. Λεφτά έδωσε. Προπό άνοιξε. Δηλαδή σήμερα στο ποδόσφαιρο. Τη ΔΕΗ τον έβαλε. Πιστεύεις ότι αν κατακτήσουν κάτι θα πάρουν αυτά που πήραν το 2004. Περισσότερα θα πάρουν. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Για άσχετο. Η αφορμή ήταν ο Πετρούνιας επειδή κάτι με καίει τώρα εδώ 4-5 μέρες. Ποιο. Και θέλω λίγο να σου το πω. Ναι. Βέβαια δεν είμαι ο ίδιος ο πατέρας. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και σε ένα σύλλογο πολύ κοντά σας έχει φέρει ένα πανευρωπαϊκό μετάλλιο σε Ολυμπιακό άθλημα. Δεν το νοιάζει τον Μπούζο όμως και σένα, αυτό λέει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δεν πουλάει. Δεν πουλάει, δεν πουλάει. Αυτό ακριβώς. Σε ποιο άθλημα, φίλε. Ξέρεις τι. Δεν ξέρω αν ο πατέρας επειδή θέλει να. Ρε φίλε, πες το. Δεν κατάλαβα. Είναι στο Τάικβοντο. Στο Τάικβοντο. Λοιπόν, το παιδάκι αυτό έχει φέρει πανευρωπαϊκό μετάλλιο στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι εδώ από Θεσσαλονίκη στην πόλη μας. Έφερε στην Ελλάδα, όχι στη Βόρεια Ελλάδα. Πανευρωπαϊκό μετάλλιο. Ναι, πήρε... γιατί λέω Βόρεια Ελλάδα. Παιδιά, ούτε ένα site της Βόρεια Ελλάδας που πρόσκειται έτσι στο Τάικβοντο. Να πω ένα κόλπο για το παιδί. Να πω ένα κόλπο για το παιδί και το παπά. Να πει ότι είναι ΠΑΟΚ. Να πάει στη Τούμπα. Έτσι ακριβώς. Και θα. Ναι, τέλειος. Και να σου πω το αστείο και να κλείσω με αυτό. Επειδή όλα αυτά τα πρωταθλήματα γίνονται έξω, έγινε στη Βουδαπέστη το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και τα έξοδα όλα και του προπονητή και της διαμονής είναι από μια τσέπη, του πατέρα η τσέπη. Αν έχει το Θεό του η Ομοσπονδία, το Θεό της η Ομοσπονδία ή η Εθνική Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, φίλε. Άλλο το δεν δημοσιοποιήθηκε. Όχι, ναι, μην τα μπερδεύουμε. Από το δεν δημοσιοποιήθηκε. Ρε φίλε, από το δεν δημοσιοποιήθηκε μέχρι το ότι έχουν χρήματα ή δεν έχουν χρήματα για να πρημοδοτήσουν αυτή την επιτυχία. Όχι, χρήματα έχουν. Η κρίση εδώ δεν είναι. Μιλάμε για ένα άθλημα που οι αιμοδότες του αθλήματος, το 80% είναι παιδιά νέοι και έφηβοι. Δηλαδή, εσύ λες, δηλαδή και η Ομοσπονδία έχει χρήματα, αλλά δεν θέλει να το δώσει. Η Ομοσπονδία, ξέρετε τι έβαλε και υπέγραψε. Τι μπορείς να φανταστείς, τι έβαλε και υπέγραψε ο πατέρας χαρτί, πριν φύγει. Μπορείς να φανταστείς. Όχι. Λοιπόν, ότι δεν θα διεκδικήσει τίποτα, ούτε χρήματα. Ούτε για το ταξίδι, ούτε για το κακό. Υπάρχει από το χαρτί. Τώρα, ξέρεις τι, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω, γιατί ο πατέρας. Τι παραπάνω, επειδή... ρε φίλε, εδώ είπες. Τα είπες όλα. Είπες. Ο αθλητής που πήρε πανευρωπαϊκό τίτλο. Μπορείς να το βρεις. Είπες η Ομοσπονδία. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει. Άκου να δεις. Αν δεν μου δώσεις το χαρτί. Συμφωνώ, δεν κάνω... Εγώ δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Όχι, πρέπει να έχω αποδεικτικά στοιχεία. Φωτογράφησες τον αθλητή. Είναι προτιμότερο να πεις το όνομά του. Και λες ότι τον βάλα και τον πατέρα. Παιδιά, να το βρείτε. Αυτό μπορείτε να το βρείτε. Δεν είναι πολλά τα παιδιά που φέρανε πανευρωπαϊκό. Ρε φίλε, αλλά... και πώς θα βρω εγώ το χαρτί. Δεν θέλω κάτι να ψάξεις. Απλά θέλω να το αναφέρω. Να το αναφέρεις γιατί και ποιο το όφελος. Θα αλλάξει κάτι αν το αναφέρεις.
Εγώ μπορώ να κάνω κάτι. Συγγνώμη, το είπες για να κάνεις καλό ή για να κάνεις κακό. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ή για να κάνεις κακό, για να καταλάβω. Μπορώ να κάνω κάτι. Γιατί αν με πάρει ο πρόεδρος ομοσπονδίας και μου δείξει εισιτήρια, τον πλήρωσε. Εγώ τι πρέπει να κάνω με σένα, για πες μου. Θες δηλαδή αποδείξεις. Ρε φίλε, εσύ βγαίνεις ανώνυμα να μιλήσεις για κάποιο παιδί άλλου και σου λέω ότι παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος ομοσπονδίας. Πώς να υιοθετήσω εγώ αυτό που. Είναι εύκολο, κόκκινε. Εγώ μπορώ να έρθω εκεί με το χαρτί. Φέρ το χαρτί. Εσύ τι θα κάνεις. Θα το δημοσιοποιήσω, είναι λίγο. Μακάρι. Το μακάρι γιατί. Μακάρι. Δεν καταλαβαίνω. Έγινε, εντάξει. Εντάξει. Ανώνυμα δεν μπορούν να γίνονται καταγγελίες. Όχι, δεν είναι καταγγελία. Δεν είναι καταγγελία. Λες ότι. Μια αναφορά κάνω. Δεν είναι καταγγελία. Φίλε, αν νομίζεις ότι παίζουμε με την νοημοσύνη των υπολείπων, οκ. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Με μουσική, χορό, ζωγραφική και με πολύ πολύ παιχνίδι. Κάπως έτσι δεν φαντάζονται οι μικροί μας φίλοι έναν ονειρεμένο κόσμο. Εμείς τον κάνουμε πραγματικότητα με το Kids World. Επισκεφτείτε το Mediterranean Cosmos από 6 έως 21 Οκτωβρίου και διασκεδάστε με θεατρικές παραστάσεις, παιδικά εργαστήρια, ζωγραφική, κατασκευές, μουσική, χορό και πολλά άλλα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Ετοιμαστείτε για το απόλυτο ταξίδι. Ένα ταξίδι που συνδυάζει την αγγλική φινέτσα. Σε συγκονικά touchdown και συγκρούσεις κράνος με κράνος. Μια ανάπαυλα για τσάι με σφέλα μου. Και μαργαρίσματα που κόβουν την ανάσα. Επιφωνήματα θαυμασμού στα μεγαλύτερα πολιτιστικά μνημεία. Oh, this is marvelous. Και έξαλλους πανηγυρισμούς για τον quarterback με τις περισσότερες γιάρδες. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, δεν θέλεις με τίποτα να χάσεις αυτή την εμπειρία. Η Cosmote TV και το Fox Sports σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο και να παρακολουθήσεις από κοντά έναν ανεπανάληπτο αγώνα NFL ανάμεσα στους Cleveland Browns και τους Minnesota Vikings. Στείλε Cosmote TV στο 19129 και μπες στην κλήρωση. Cosmote TV. Χρέωση 11 λεπτά ένα SMS. Όρη συμμετοχής στο cosmotetv.gr. Κάθε κλέντι μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά. Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. Τέσσερα υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά. Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα που καμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο, να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί, τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Stefan's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας.
Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα κάρβουνα. Και πού είσαι, φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μα. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθος 33 με Παπάφη Γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310-920-220. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πώς πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πώς θα γυρίσετε. Πώς? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Οδηγήστε με ασφάλεια αυτούς που αγαπάτε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-751-241. Τώρα, έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στην AutoSave μόνο 40 ευρώ. Πουθενά φθηνότερα. Τι θα γίνει, ρε μωρό μου? 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Από τη μικρή οθόνη στη μεγάλη, μια ζωή την έχουμε. Και από τη μεγάλη οθόνη στο θέατρο Βεργινά του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια της οθόνης. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Εύη Σιαμαντά μας θυμίζουν τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από την τηλεόραση και το σινεμά. Απολαύστε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια της οθόνης αλλά και πολλές γνωστές επιτυχίες. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Εύη Σιαμαντά από 13 Οκτωβρίου και για 9 παραστάσεις. Τιμή από 12 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Λευκό πουκάμισο συνρός καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι συγξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων συν 3 τα ξημερώματα συν ακατανίκητη νύστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη, λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Αν έχετε σκοπό να βάψετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα από τα 18 χρώματα της χρονιάς, τα οποία μπορούν να ανανεώσουν τη διάθεσή σας. Και όλα αυτά μέσα από τη νέα διεθνή βεντάλια Global της Vitex. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, Ιθάξη 62, με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Να πω δύο κουβέντες. Ναι, έχει τρεις γραμμές, παίζει δύο κουβέντες. Μέχρι να γεμίσουμε, λοιπόν. Εγώ από μπάσκετ είμαι κουτουλούφος. Άσχετος. Αλλά θέλω να μεταφέρω κουβέντες που ακούγονται. Όχι διαδικτυακά, αλλά καφενιακά, φιλικά, σε γυμναστήρια, δεξιά και αριστερά. Πολλοί παοξίδες, άλλοι παίζουν πυγμαχία, άλλοι είναι στον δρόμο, άλλοι είναι συνεργάτες μας, μου λένε αυτό που λέει, πες. Λέω, τι θέλετε, δεν είναι δικό μου αυτό. Μην νομίζετε ότι κάνω τον έξυπνο δηλαδή. Ότι δημοσιοσχετίστηκες προσλήψεις προπονητών τύπου Παπαθεοδόρου έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, επειδή ο αδελφός του Παπαθεοδόρου είναι στο SDNA, το οποίο το έχει ο Σαββίδης υπό την επιτήρησή του, να φάμε τον προπονητή, τον Σούλη, τον Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε όχι στον Ολυμπιακό και τον απειλούσαν. Η δούλε τα αποτελέσματα. Τα γιουχαριτάλε που ακούγονται δεν έχουν τελειωμό.
Αυτά λέει να πεις εκεί που δεν τα λέει κανένας. Λέει πες τα εσύ που είσαι άσχετος από μπάσκετ. Εγώ λοιπόν μεταφέρω παοξίδικους προβληματισμούς περί δημοσιοσχετίστικης πρόσληψης Παπαθεοδόρου λόγω SDNA. Δεν τα λέω εγώ, αυτά μου τα μεταφέρουν παιδιά. Και ότι επειδή ο Παπαθεοδόρου είναι αδελφός αυτού που έχει το SDNA, τον πήρανε στον ΠΑΟΚ προπονητή. Επειδή ο Σαββίδης ελέγχει το SDNA. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, χθες τα άμαθα. Και γι' αυτό το λόγο λέει: αν πήγαινε καλά η ομάδα δεν είχαμε πρόβλημα. Αλλά φαίνεται λέει ότι δεν τραβάει η ιστορία. Μάλιστα. Και θυμηθήκαν το Σούλη το Μαρκόπουλο. Έχεις να πεις κάτι εσύ που ξέρεις. Δεν γνωρίζει αυτό. Δεν γνωρίζει αυτό τώρα. Πραγματικά. Ναι. Με έπιασα διάβολο. Θα το ψάξω και θα δω. Τι να ψάξεις. Άποψη για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ δεν έχεις, το αγωνιστικό. Τραγικό. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος, τραγικός. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε στον πρώτο. Είναι μια ομάδα. Μη άστο, δεν. Το είπες, τέλειος. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα. Όχι, θα σου πω πράγματα ουσιαστικά. Ένα μη τα πεις. Είναι μια ομάδα που δείχνει ότι δεν έχει σύστημα. Δεν έχει σύστημα. Παίζει streetball. Δηλαδή, ο Πάουκ στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεν δουλεύει η τακτική. Έτσι. Δεν έχει τακτική στο μπάσκετ σου. Παίζει streetball. Τι είναι αυτό. Μπάσκετ του δρόμου. Α, ναι, εντάξει. Πιο ελεύθερο, ναι. Δεν κάνει ο καθένα. Άναρχο. Ναι. Πιο άναρχο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, έπαιζε προχτές με τον. Με τον Προμηθέα και δεν έγινε ένα screen. Το άδεσαι το μάτς. Το είδα, ναι, εδώ ήμουν με τον Πετρίδη. Ναι. Το μετέδιδε ο Πετρίδης. Οπότε. Και μιλάμε. Έχουν δίκιο αυτοί. Κάνουν που... ανατροπή από 21 πόντους μέσα σε 5 λεπτά. Δεν θέλω, ρε, αυτά τα ξέρω ο κόσμος. Το γυρνάει το παιχνίδι. Και αντί να. Όλοι σε εκεί... τον έξυπνο τώρα. Ρε κόκκινε, σου λέω, έχει δίκιο, έχει δίκιο ο κόσμος. Αυτό είναι η ουσία. Έχει δίκιο ο παρανακτήμα της εμφάνισης της ομάδας, βέβαια. Όχι, ρε αυτό. Έχει δίκιο που μιλάει για δημόσιες σχέσεις προσλήψης προπονητών. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω. Πρέπει να το δω αυτό. Πρέπει να το δεις. Είναι λεπτομέρεια. Πότε θα το δεις, δηλαδή. Θα μάθω, ρε φίλε. Θα μάθεις. Πότε θα μάθεις. Τώρα τρει μέρες να μάθω. Μες τη βδομάδα, δηλαδή. Θα μάθω. Να με πεις. Να ξέρω αν αυτά που λένε αυτοί είναι αλήθεια. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον. Γρηγόρη, μία διόρθωση επιτρέπεις. Να επιτρέψω διόρθωση. Ναι, επιβάλλεται να μου την κάνεις. Μην τα κλείσεις αυτά και τον κλείσεις. Λοιπόν, τις προάλλες ένας ακροατής σας είπε και είδατε μια φωτογραφία που εμφανιζόταν ο Νίκος ο Χριστίδης, ο Μπάμπης ο Ιντσόγλου και ο Τάκης ο Νικολούδης. Ναι. Και είπες ότι ο Μπάμπης ο Ιντσόγλου είναι θείος του Λευτέρη του Ιντσόγλου. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Κωστής. Ο Κωστής το είπε. Ναι, εγώ το είπα. Λοιπόν, είναι ο πατέρας του, ο Λευτέρης. Ναι, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Απλά κάνω την ιδιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, καλά κάνεις. Ο αδερφός του, ο Μπάμπης είναι γεννημένος στο 49, ο αδερφός του ήταν στο 45 και ήταν ο Θανάσης ο Ιντσόγλου, ο αριστεροπόδαρος, μεσοεπιθετικός. Εγώ νόμιζα ήταν... Αυτός που έπαιζε στην ΑΕΚ είναι ο μπαμπάς του Δήμου. Ναι. Ναι. Του 49, του 49 ναι, γεννημένος. Τέλειος. Με τον Ταλάρα μαζί. Ο ναι. Θανάσης είναι του 45. Ο αριστεροπόδαρος, ναι, ο μεσοεπιθετικός. Okay, okay. Αυτός που έπαιζε στην ΑΕΚ έπαιζε δεξί μπακ και αμυντικό χαφ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Θυμόμουν πολύ αμυντικό χαφ τον θυμόμουν τον Ιντζόγλου. Ναι. Με επιμπάρουλο και τέτοια. Το θυμάμαι, ναι, πιο πολύ σαν αμυντικό. Ήταν ωραίος. Ναι. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός παίκτης. Δεύτερο. Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα, ναι, για τους απαράδεκτους που χτυπήσανε τον οπαδό του Παναθηναϊκού. Κακός. Εγώ θα το έβαζα στο ήδη αρχείο. Ήδη υπάρχει μια σύλληψη. Εγώ στο αρχείο θα το έβαζα, όπως το βάλαν και τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, και θα περάσουν καλά αυτοί. Έλα, ρε φίλε, τώρα τι θα περάσουν καλά. Τι θα τους κάνουν. Τι θα τους κάνουν. Εγώ λέω ότι θα τιμωρηθούν. Σιγά, φυλακάγγελο δεν αφάνε. Θα τιμωρηθούν. Έλα, μωρέ τώρα, εντάξει. Να δούμε. Καλά. Και τρίτον. Ναι. Και τρίτον, όσον αφορά για τον Πετρούνια, αν ήταν Ισπανός, Ιταλός, Γάλλος, Αμερικανός, θα είχε λύσει το πρόβλημα της ζωής του. Να γινότανε Γάλλος, υπήκος και να γινότανε... Εδώ, κύριε Κώστα, θα μου επιτρέψεις να συμφωνήσω με την βλαμμένη κοινικότητα του συνεργού μου. Όπως η Κατερίνα Στεφανίδη... Στην Αμερική ήταν. Η επικοντίστρια... Η οποία είναι Ελληνίδα όμως. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ ξέρω ότι. Η οποία παντρέθηκε Αμερικανό και έχει λύσει το πρόβλημα. Σώθηκε η κοπέλα, αν έπαιρνε Έλληνα θα πίναγε. Δεν το έκανε γι' αυτό, κύριε Κώστα. Ναι, τον αγάπησε. Εγώ δεν λέω ότι το έκανε γι' αυτό. Αλλά παρεπιπτόντως. Ξέρει ο κόκκινος, οι συμμαθητές ήταν μαζί. Ο προπονητής είναι. Και άντρας. Αμερικανός. Ο προπονητής της είναι και σύζυγός της. Έτσι τις κάνουν. Πρώτα τις από αυτόν και μετά. Από όλα τα αγωνίσματα που πρωτεύει. Έτσι τα κάνα στη Ρωσία κόκκινα πρώτα απ' όλα. Διαμάντι. Ναι. Ναι. Και 10.000 δολάρια. Αυτός δεν βλέπει ότι η κοπέλα ανεβάζει την σημαία στον ιστό πρώτο. Χαίστηκε για τη σημαία η κοπέλα. Τα λεφτά θέλει η κοπέλα. Αυτός βλέπει
το ποιον παντρεύτηκε και γιατί τον παντρεύτηκε. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Η σημαία δεν φέρνει λεφτά. Δεν σημαία. Μπορεί να τη φτάσει η σημαία, ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι για αυτά που έχει καταφέρει. Η σημαία, η σημαία λεφτά δεν φέρνει. Δεν θέλει δωρήσει. Δώρο τη Στεφανίδου. Λέω ευτυχώς που η κοπέλα ρεβόδι. Καλά, καλά. Ευτυχώς που πήρε Αμερικάνο και είναι στην Αμερική. Γιατί εδώ θα πίνα, γι' αυτό είπα, βόδι. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Μετά την Ισυμπάγιβα είναι η δεύτερη αθλήτρια όλων των εποχών. Πάει τελείως. Να είστε καλά. Είδες που τα ξέρει. Πάμε. Εγώ λέει κατέβηκα το 2004 στο Λευκό Πύργο μπάς και εντοπίσω κανέναν λάθρος και πάνω στη χαρά του λέει που θα φορούσε καμιά μπλούζα άλλη πλην του ΠΑΟΚ. Όπα ρε μάγκα εσύ φορτωμένε. Όπα ρε μάγκα φορτωμένε. Πάνε ρε έξω από το καφτατζόγλι με φανέλα του ΠΑΟΚ εσύ που στέλνει το μήνυμα. Περπάτα εκεί. Από το μπαρ εκεί που μένει ο Πέρι μέχρι την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και έστα τα μηνύματα. Μαγιά. Μαγιά. Ναι. Μαγιά. Όλοι. Ναι. Καλησπέρα σας. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλά είστε. Καλά είμαστε, φίλε. Φίλε μου, Κοζανίτη, η μόνη εφημερίδα που δεν θα αγοράσω ποτέ είναι αυτή που προανέφερες. Γιατί αρχίτε στο να γράφει μία σειρά για την πρωτοπόρο τη ελληνική Super League. Πρώτο. Για σένα, λεγόγι. Δεύτερον, κύριε Κώστα, θα είμαι τρελός αν βάλω φανέλα τη ΑΕΚ και πάω στη θύρα 4. Ε, βέβαια. Σε οποιοδήποτε παιχνίδι θα είμαι. Είναι δυνατόν. Μα θα προκαλέσω χωρίς να μιλήσω. Θα πάω στη θύρα 4 εγώ με φανέλα του Ηρακλή. Κομμάτια χωρίς, με κάνουν. Χωρίς να προκαλέσω. Εσένα και έτσι να πας κομμάτια θα σε κάνουν. Ορίστε, κύριε Κόκκινε. Όχι, ρε, το φαλακρό λέω. Λέγε, φίλε. Εγώ θα σα διαψεύσω, κύριε Κόκκινε, γιατί εγώ θα πάω στη Τούμπα, θα δω το πάω ΚΑΕΚ. Απλά δεν θα είμαι προκλητικός, δεν θα βρίζω, δεν θα φωνάζω και δεν θα φοράω φανέλα της ΑΕΚ. Αλλά τον κόσμο θα το πανηγυρίσω όρθιος έξαλλα. Θα σηκωθείς, θα κάτσεις. Θα το πανηγυρίσω, ορίστε. Δεν σας άκουσα. Βρε, θα σηκωθείς. Ναι. Θα καθίσεις. Γιατί να μην καθίσω, δεν κατάλαβα. Εγώ λέω ότι θα μείνεις στον αέρα. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, σταθείτε λίγο. Λέμε, αλλά έχουμε ένα κάθος προεπισμό ότι αυτό που έκανα ο Παναθηναϊκός ήταν βλακεία. Πιο ότι λογικά το μπανιά σα στο ξύλο. Λογικά. Λογικό δεν είναι. Έτσι εγώ στη Τούμπα δεν θα προκαλέσω, δεν θα βρίσω, δεν θα βάλω τα σκόρια και φανέλα τη ΑΕΚ, αλλά θα πανηγυρίσω τον κόλπο τη ομάδα μου. Τελείωσε. Για ποιο λόγο να με δίνουν, κι αν θέλουν να με δίνουν, με δίνουν. Λιγότερε θα φά, άμα πα χωρί κασκόλ. Δεν πειράζει το δικό να κάνω και φάω και λίγο ξύλο, χαλάλι του. Αυτό με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Αυτό θα τσούξει, κύριε Γιώργο, κύριε Γιωργάκη, θα βιδί. Ναι. Θέλετε οικοδόμο, ε. Γιατί Τούμπα, τι να αποντρέπομαι για λογαριασμό σας. Όταν ο αντιπρόεδρος πάει ΠΑΟΚ δημόσια, χαρακτηρίζει έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή μια άλλη ομάδα οικοδόμο. Μόνος του το είπε. Επειδή προφανώς δεν έχετε ποδοσφαιριστή σαν αυτόν, επειδή θα τον θέλατε. Έχουν επειδή... το Βιερίνη αυτοί, ρε. Γιατί. Ναι, ναι, ξέρω εγώ τι έχουν. Και επειδή ο Χρυσοδουλόπουλος θα φροντίσει να σας συνεδωρήσει με γκολ, γιατί γι' αυτό πληρώνεται αυτή είναι η δουλειά του. Δεν υπάρχει ανιδιοτέλεια σήμερα. Μόνο ο κόκκινος είναι ανιδιοτελής και εθνικόφρο και δεν ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύεται. Να πας εκεί με το πυροδήμα που όταν ήρθε εδώ του δείξαν μπριζόλα και νόμιζε ότι είναι κάλτσα. Και το κάνω λόγο εγώ στο ελληνικό πεζικό. Αυτά είναι τα λάθη του Πασόκ μου. Κόκκινε, του δικού μου Πασόκ. Όχι του δικού σου. Γιατί εσύ είσαι μητατιόν. Εγώ είμαι καθαρόαιμο. Και αναγνωρίζω τα λάθη μου. Το κατάλαβες. Κατάλαβες, του δείξανε μπριζόλα. Στο πιάτο του Αλβανού και νόμιζε ότι είναι κάλτσα. Έτσι πως ήταν γυρισμένη. Είχε να τη φορέσει τα πόδια το πρωτοείδε στην Ελλάδα. Τώρα, άμα σε ρωτήσω κάτι, επειδή ο κόσμος δεν νιώθει, δεν καταλάβει, γι' αυτό δεν θα σε ρωτήσω. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις και τι θα ρωτήσω. Εγώ πρόβλημα, εγώ ρώτησε με ό,τι θέλει. Βρε, δεν λέγεται στον αέρα, θα μας πάνε μέσα. Εντάξει, πήρε την μπριζόλα και νόμιζε ότι είναι κάλτσα. Και σήμερα αυτό είναι αξιωματικό του ελληνικού στρατού. Αυτά είναι τα λάθη του Πασόκ μου. Τα λάθη του Τσοκατζόπου όταν αγόραζε φόρμες. Βάλε, όταν ο ψωμιάδε σα λύνε το ρεύμα, αλλά η ΑΕΚ είναι ομάδα του δημοσίου, έτσι. Η ΑΕΚ τα έφαγε. Δηλαδή λίγα, λίγα έφαγαν στην ΑΕΚ. Πολλά έφαγαν, κάνε τραγικά λάθη, μα πλήγωσαν, μα έντοξαν. Τότε. Αλλά μην ακούω πάω τότε. Στην ομάδα του δημοσίου την ΑΕΚ. Εσύ. Εντάξει. Λαμπάδα στο Τσοχαζόπουλο τον έχει, παοξίδε. Τοπικό δεν ήσασταν. Λαμπάδα στον κύριο Τσοχαζόπουλο, τον ηγέτη. Τον τεράστιο, στο κύριο Βενιζέλο, στο κύριο Ψωμιάδη που σας πλήρω το ρεύμα από το παλατάκι, για χρόνια. Τα ακούτε? Μην ξανακούσω άνθρωπο να λέει την ΑΕΚ ομάδα του δημοσίου. Η ΑΕΚ πληγώθηκε, κατατροπέθηκε, έπεσε στη γάμα εθνική. Πήγε στη Μύκονο.
Ναι, και επανήλθε και πήρε κύπελο και εσύ τώρα ψάξε να παίξει με το αφημί του Ευρωπαϊκού. Βεούστα από εδώ, κοπρόσφαιρο, να μιλήσει για τον Ερακλή. Πρασινό καμιά. Στήλτον! Πού παίζει ο Ερακλή στην Κυριακή Κόκκινη? Ιδέα δεν έχει. Πρώτα. Ιδέα δεν έχει. Πάμε επόμενο, ναι. Ιδέα δεν έχει. Ναι. Πρώτα. Τι να ρωτήσω εγώ, Ερακλή, με τι με νοιάζει εμένα, σαν να τα πάω το εδώ. Σε δύο εβδομάδε θα παίζει το γήπεδο του. Δεν με νοιάζει, ρε Κόκκινη. Θα παίζει το γήπεδο του Ερακλή. Ναι. Έλα. Έλα, παιδιά. Εσύ αυτό που λέει. Η Στεφανίδου σώθηκε. Η Στεφανίδου σώθηκε γιατί είναι στην Αμερική. Στεφανίδη λέγεται, όχι Στεφανίδη. Πόσοι σωθήκανε επί Πασόκ. Πολλοί. Πόσοι στρατηγοί γίνανε. Πάρα πολύ. Ειδικά δεν μιλούσανε. Έτσι. Ε, και ο Νικολάκης που μου είπε για το πύρο Δήμα. Όλοι μαϊμού Έλληνες και μαϊμού αυτοπροταθλητές. Εσύ είσαι σκέτο μαϊμού. Κατάλαβε. Γιατί δεν σηκώναν τα βάρητα. Ποια? Δεν σηκώναν τα βάρητα. Πώς τα σηκώναν τα βάρητα. Είχα μια βιομηχανία στη Λάρισα στήσει. Κατάλαβε τι λέει. Τι βιομηχανία? Μακαρόνια. Αβέζ. Ναι. Έβγαζε. Ναι. Κατάλαβε. Τι λέτε. Και όσον αφορά τώρα για το άλλο που λέγατε χθες. Λοιπόν, το μαγαζί το έκανε αυτό που λέει. Ναι, το έκανε. Χρωστάς. Γιατί χρωστάει? Χρωστάς λέω λεφτά. Όχι. Αυτός δεν... πού να χρωστάει? Μόλις με καλούς χρωστάω. Πού να χρωστάει? Αυτός είναι δυνατόν να χρωστάει, ρε, πας καλά. Κόκκινε εσύ χρωστάς. Φυσικά και χρωστάω. Εσύ τι χρωστάς? Χρωστάς μπορεί να αλλάξει το όνομά σου Γρηγορία και να παραγωγή. Ξέρεις γιατί λέει όλα. Τώρα ο πονηρός ότι χρωστάει? Για να μην το ζητάνε δανεικά. Κάνει το κακομίρι. Θα παραγραφούνε όλα να αλλάξεις όνομα. Ταυτότητα. Πώς να το βγάλω? Γρηγορία. Γρηγορία. Έτσι τους είπανε ότι άμα θα αλλάξετε όνομα διαγράφονται τα χρέη. Κόλπο Ηρακλή. Τι κόλπο? Ηρακλή. Στήλτον. Στήλτον. Αναχαθείς. Παρακαλώ. Πάμε. Ναι. Να. Έλα. Έλα Στραβοστόμη, λέγε. Γρηγόρη. Έλα. Εμείς πήγαμε στη Μύκονο, παίξαμε με τη Μύκονο. Το ήξερα ότι κάποιος θα φορτώσει. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, ναι, έτσι ίντρικα. Εμείς παίξαμε με τη Μύκονο με νέες τρίχλιες, πώς θα λένε εκεί. Ραφίνες, ναι. Ναι. Επιστρέψαμε. Ναι. Πήραμε πρωτάθλημα, χάσαμε ένα όπως το χάσαμε. Διεκδικούμε πρωτάθλημα. Νομικύπελο πήραμε. Να μου την πεις, περιμένω να μου την πεις. Ο κατά τα άλλα συμπαθητικός Ηρακλής. Είναι. Για μένα. Ναι, είναι. Είναι συμπαθητικός. Έτσι. Πού θα είναι τα επόμενα χρόνια? Θα επανέλθει, μη στεναχωριές. Θα πω και θέλω να επανέλθει. Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν είπα ότι δεν θέλει. Θα σου πω κάτι. Στεναχωριέμαι. Εγώ δεν είχα την τύχη τη δική σου να έχω ένα Μελισανίδη ο οποίος... να κάνει πράξη τα όνειρά μου. Έχει τον Ολλανδό. Δεν είχα την τύχη τη δική σου, ναι, να έχω υπαλλήλους του δημοσίου οι οποίοι χάνουν το δρόμο για τα δικαστήρια. Έχει τον Μάνο. Εντάξει. Δεν είχα τέτοιο πράγμα. Έχει τον Πιφτέκι. Κόκκινε. Ναι. Κόκκινε. Ψέματα είναι. Έχει. Εγώ εύχομαι όλες οι ομάδες να έχουν ένα Σαββίδι και ένα Μελισανίδη. Ωραία. Όλες. Αλλά ρε φίλε. Δηλαδή μην περιμένει την επόμενη. Χωρίς εντελώς υλικά. Την επόμενη δεκαετία μην περιμένετε Ηρακλή πίσω, ρε φίλε. Μην περιμένετε. Η ιστορία θα δείξει αν έχεις δίκιο για αυτό που λες. Εγώ θα σου πω ότι το πιστεύω ότι έχεις άδικο για πολλούς λόγους που μπορώ να γνωρίζω. Ωραία. Συμφωνώ. Θα περιμένουμε να δούμε. Και κάτι ακόμα, αυτό με τον Βάζελο που πήγε στην 7 εκεί και τον Πλακό. Ρε παιδιά, πάλι υποκρισία. Ποια είναι η υποκρισία? Ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε αυτά, είναι χαφίλες. Είμαστε πολιτισμένοι και τι πολιτισμένοι, ρε. Ανάμαστε στον πάθρα. Ρε παιδιά, δηλαδή άμα... θέλω να απαντήσεις με κάτι ειλικρινά. Σειρά 10. Επειδή δείχνεις ότι νιώθεις και το έχεις, θα σου πω κάτι, θα απαντήσεις ειλικρινά όμως. Ναι. Αν το παιδί πέθαινε, ξέρετε, δεν θέλει πολύ, ένα χτύπημα πάνω κάτω, λίγο ένα αιμάτωμα. Θα έλεγες τα ίδια, ειλικρινά. Τα ίδια θα λέγαμε, ναι. Το φίλο. Θα σε απαντήσω. Εγώ λέω, δεν τα έλεγε, όχι. Δεν θα παίρνει τηλέφωνο. Δεν θα έχεις κουράγιο να πάρεις. Να σε απαντήσω. Ναι, απάντησε, ρε φίλε. Να σε απαντήσω κι εγώ με αν.
Αν δεν πήγαινε με μπλούζα του Βάζελου θα γινόταν τίποτα. Θα τρώγε ξύλο, καλά φυσικά, όχι, κοίταξε, σου είπα επειδή νιώθεις, σου είπα, νιώθεις γι' αυτό και, αλλά σου λέω. Σου λέω, σου είπα νιώθεις. Αυτά έχουν συνέπεια, σταμάτα να κάνεις το βλάκα συνέπεια. Σου είπα και τι του είπες. Το, κάτι ακόμα ρε φίλε, και κάτι ακόμα ρε φίλε. Δηλαδή λένε για, λένε για το εξωτερικό π.χ. και αυτά δεν γίνονται στο εξωτερικό. Πες μου πού δεν γίνονται, δηλαδή θα πάει ο φίλαθλος της, καλά δεν σου λέω για π.χ. Leeds, Wimbledon, ξέρω εγώ. Του λέω για πιο πολιτισμένα πράγματα. Φίλε, για... έχω δει στο εξωτερικό, ειδικά τους Άγγλους, που πάνε όλοι με τις μπλούζες των ομάδων τους. Οι οποίοι τους θεωρώ τους πιο φελούς στο ξύλο. Εντάξει, ειδικά οι Άγγλοι που μεταξύ τους σκοτώνονται, θα δεις οπαδούς της Τσέλσι, της Άρσεναλ, της Μίλγουολ, μαζί έξω ομάδες, να πηγαίνουν για την Εθνική Αγγλία. Θα το δεις, ναι. Το έχω δει. Πού το είδες, κόκκινο? Το έχω δει. Πού, ρε? Εγώ σου λέω να πεις με την Κερκίδα. Το έχω δει. Άσε, ρε. Άσε τώρα. Άσε. Ρώτα όποιον θέλει, σου λέω, το έχω δει με τα μάτια μου. Αυτά δεν γίνονται, εγώ... Ρε φίλε, πάνε ο καθένας με τις μπλούζες της ομάδος του και δεν γίνεται τίποτα. Άσε με καημένο. Εντάξει. Εδώ Φαλακρός δίπλα μου. Πήγαινε σε ένα παιχνίδι της Σάλκε με ποιον έπαιζε. Dortmund. Με την Dortmund, τους έβλεπα να παίρνουν δίπλα-δίπλα και έλεγε ότι αυτή είναι τρελή για δέσιμο. Πίνουν πίρες που βγουν στο μάτς μαζί. Εντάξει, αυτό είναι απολυτισμένο. Κατάλαβες. Λέει ότι είναι ανισόρροπη. Και κάτι ακόμα, Τελευταίο και να κλείσω. Ρε παιδιά, δηλαδή, ρε φίλε, το σέβομαι, είναι μεγάλος άνθρωπος ο Μάρκος, έτσι. Mm. Για τον Μάρκο. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Είναι ο παδρίς, εντάξει, κατηγορούνται, ανταλλάζουν εκεί με τον Καστοριανό και αυτά. Αλλά ρε φίλε Μάρκο, τι είπες τώρα ρε φίλε για τα τζάμπα εισιτήρια και για τα... Τι, δηλαδή... Ψέματα είπε ρε. Όχι, δεν υπάρχει ο παδός αν δεν πληρώσετε την τσέπη. Όχι, γι' αυτόν ρε, γι' αυτό που είπε, εγώ πήγαινα με τζάμπα μου τα έδινε... Τα αλήθεια είναι. Είναι ειλικρινής όμως, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έτσι πάνε οι οπαδοί της Εθνικής. Όχι, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όχι όλοι. Ο κουμπάρος σου πήγε. Να είσαι καλά. Αεξή, να προλάβουμε ένα λεπτό. Ο κουμπάρος πήγε πουθενά, έτσι. Δεν πήγε. Πουθενά. Με το Μετρόπολης δεν πήγε. Παντού πλήρωνε. Με το Μετρόπολης πήγε. Αλλά ο πάει πληρώνει. Είναι ωραίος γι' αυτό. Δεν τζαμπατζής ο Κουλιανός. Θα πάει με το μέσο του. Αναδεικνύω εγώ. Και αν δεν πάει με το μέσο του, θα πάει μόνος του. Δεν πάει σαν τον τροπετίστα που του σπάσα την τρομπέτα και πήγε έξω από την ΕΠΟ να αγοράσει ή ΕΠΟ την τρομπέτα του. Άρα υπάρχουν και οπαδοί. Θα πρέπει να το αναγνωρίσεις. Λοιπόν. Συνήθως οι οπαδοί είναι τζαμπατζίδες. Ο Πόλης. Ποιος Πόλης? Να σε ρωτήσω ένα Δευτέρα, λέει, αναφέρει ένα διαγωνισμό για PlayStation 4 Pro Evolution. Ναι, δεν το ανέφερα. Πού μπορεί να απευθυνθεί για τη συμμετοχή στο τουρνουά και ρωτάει αν μπορεί να του πεις. Αν. Κοίτα, σήμερα τι είναι, Τετάρτη. Λοιπόν, Πέμπτη βράδυ που θα έρθουν εδώ οι ιδιοκτήτες, θα πούμε, θα κάνουν κάθε Παρασκευή, θα γίνεται, δεν ξέρω. Την Πέμπτη το βράδυ θα ξέρω, φίλε, γιατί αυτοί τα φτιάχνουν, εγώ είμαι η persona long crata, να πούμε. Πώς είναι? Πού σε μπομ, φίλε. Τι? Πώς το είπες? Persona non grata. Persona non grata. Αυτό είναι. Όχι μπομ, φίλε. Έτσι μου είπαν θα είσαι, λέει. Persona non grata. Τι non grata, ρε. Non grata. Non grata. Εντάξει. Όχι grand canyon. Λοιπόν, οι φίλοι μας θα πει ειδήσεις. Ναι. Πώς τη λένε? Μαρίνα Μπίκου. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μετά ο φίλος μας ακολουθεί με το τρίτο ημίχρονο.